Μπορείς, Κώστα. Γεια σας. Πιστεύουμε σε σένα. Θα τα καταφέρω, πιστεύω. Πιστεύουμε. Ποιος γίγαντας το κατάφερε αυτό όμως, όντως. Ποιο? Να μπερδέψει έτσι τα ακουστικά. Ένας γίγαντας. Ο Τρέγιας. Μεγάλος γίγαντας. Ο Τρέγιας ήταν εκεί χθες. Θα καταφέρεις, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι. 5η 28 Νοεμβρίου. Σωστά μιλάς. Όμορφη Πέμπτη σε όλους. Πολύ ηρεμία. Πολύ ηρεμία, Στέριο. Εδώ και ηρεμία. Ηρεμία. Και επειδή ηρεμία, έχω κουραστεί το πρωί με στους δρόμους από εδώ από εκεί, δεν μπορώ και να φωνάξω. Βαριέμαι. Μην με προκαλέσετε σήμερα. Και όμως θα σε προκαλέσουμε. Ναι. Όχι, βέβαια. Όχι, Χρήστο. 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 Και όχι. Όχι, Κώστα. Μην τον προκαλέσουμε. Ακόμα να ξεπεράσει ο λαός. Ποιο? Χθεσινό σοου με την κόρνα. Πραγματικά. Πολύ καλό. Μα νομίζω να με ξυπνήσει αυτό όμως τώρα. Ναι, βέβαια. Φέρε την κόρνα πάλι. Ναι, φέρε την κόρνα. Να αλλάξουν όλοι. Σταθμό. Γιατί ρε φίλε αλλάζουν σταθμό. Όταν πατούσε τη κόρνα ο Τσατσάρος ήταν καλά. Όταν τα κάνουμε εμείς. Δεν έκανα εκπομπή, φίλε, με τον Κωστή. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Όταν τα κάνουμε εμείς, δεν σας αρέσουν. Όταν τα κάνετε εσείς, σαν τις γυναίκες είστε πια. Ναι, όντως. Μπορείς να το κάνεις όταν μπαίνεις στο σπίτι σου για να ανακοινώνεις την παρουσία σου να κάνεις την κόρνα. Δεν τα κάνεις. Αυτά τα λάθη με τα παιδιά δεν τα κάνεις γιατί μετά το κάνουν συνέχεια. Ναι. Τόσο ευχάριστο, τόσο ευχάριστο. Κόστο μικρόφωνο μιλά. Παιδιά θα τους αρέσει. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Και. Παλεύει, φίλε, εδώ και 10 λεπτά με τα γίγαντα τα μπέρδεψε. Είναι απίστευτο πραγματικά. Πρέπει να το κάνανε επίτηδες. Ναι, για να μην τα παίρνουν μαζί τους, Κώστα. Τα ακουστικά. Μαζί με τις κάρτες ήχου. Τι έχει τώρα η επικαιρότητα σήμερα. Άλλη ιστορία και αυτή. Τι έχει η επικαιρότητα. Το topic control. Τι να σχολιάζει για το topic control, εσύ, Κώστα. Τι να σχολιάζει. Το topic control. Κουράστηκα. Κουράστηκα ήδη. Που βάλανε επικεφαλής στον Εσκάντο. Πρόσεχε, θα πει τώρα, θα μου το ανοίξει τώρα για πες. Τον μπαμπά του εφόρου του πόλου του Ολυμπιακού. Έτυχε γι' αυτό. Τι σχέση έχει ο μπαμπά. Πώς δεν έχει, έλα, τώρα, άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Εδώ προσπαθούσατε να μας πείσετε ότι δεν έχει σχέση. Ότι ο γιος του προέδρου της ΕΠΟ δεν έχει σχέση με τον μπαμπά του, ενώ ο γιος δουλεύει στον ΠΑΟΚ. Τόσο καιρό αυτό λέγατε. Τι σχέση έχει το παιδί με τον μπαμπά και τέλπα. Και είναι καλό παιδί. Και είναι καλό παιδί και πολύ καλό επαγγελματία. Ναι, όντως. Είναι. Και τώρα μαζεύεται για τον μπαμπά του εφόρου του πόλου του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Είναι μέλος του Δούσου, Χρυσάθε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι οι μπαμπάδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας είναι κάτι. Πριν το μάτς, τον Ολυμπιακό λέγαμε, εσείς τα κάνετε. Μια ο εισαγγελέα σα θέει. Που λέει, έκανε ένα χαρακτηρισμό στο Facebook άνθρωπο. Έναν. Ανθρώπινο υπάνθρωπο χαρακτηρισμό. Προκύπτουν ότι 70 δείγματα περιμένουν να εξεταστούν γιατί μας έχει κλείσει το εργαστήριο. Θα με ανοίξεις τώρα. Είδες που με ανοίγεις. Επί ποιας κυβερνήσεως. Τι όχοχοχο έχεις εσύ. Το θυμήθηκε. Για πες από τα 70 δείγματα λοιπόν, πες μου πόσα είναι επί ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς του στείλαμε τον Τέπιτς, δηλαδή γιατί το στείλαμε. Πότε θα το λύσει. Ναι, αλλά το χρήμα, όμως. Χρήσανθε, πότε θα το λύσει αυτή την ανθρωγραφία, όντως, ο αγαπημένος σου υφυπουργός. Ο αγαπημένος μου υφυπουργός. Πόσο χρειάζεται. Ο αγαπημένος υφυπουργός που ανέλαβε πριν 3 μήνες, του λέτε για αυτό που γίνεται εδώ και ένα χρόνο επί ΣΥΡΙΖΑ και κανένας από εσάς τον ΠΑΟΚ δεν βγήκατε να το πείτε. Είναι καθαρά στοχευμένη η πολιτική του ΠΑΟΚ κατά του Αυγενάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και εμπλέκεται και όλα τα υπόλοιπα. Πότε θα το λύσει λοιπόν αυτό ο ικανός άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει. Που νοιάζεται για τον αθλητισμό. Δεν με ενδιαφέρει αλλά ότι υπάρχει και σκαν και αντιντόπινγκ κοντρόλ. Υπάρχει γιατί. Για 15 αθλητές του Στίβου, 32 της Άρσης Βαρών και είναι θέμα αυτό για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τώρα. Το ζητάει ο ΠΑΟΚ Ερφίλ και σου λέει δεν το κάνουν γιατί ο άλλος είναι του Ολυμπιακού. Ναι. Γι' αυτό δεν το κάνουν. Όχι, δεν προβλέπετε. Λέμε τι βγαίνει προς τα έξω, η εικόνα. Μπορεί να είναι λάθος. Άλλη εικόνα βγάζει προς τα έξω το SDNA, άλλη εικόνα βγάζει προς τα έξω το 10. Άλλη εικόνα λέει το 1, άλλη εικόνα λέει το Open. Άλλη εικόνα λέει ο ένας, άλλη εικόνα λέει ο άλλος. Εμείς λέμε τα δεδομένα και λέμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Μας έχετε πρίξει και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με μπούρδες. Τι λες, ρε. Εσύ τι είσαι. Εγώ ΠΑΟΚ. Έτσι κόστα. Ωραία. Τον ακούσατε, παιδιά. Εγώ με να με έχετε πρίξει. Στο θέμα αυτό είναι βάλτε για το ποδόσφαιρο. Βάλτε για το ποδόσφαιρο. Πείτε για την μπάλα αυτό. Ο άλλος. Μην το χαρακτηρίσω. Με όλους τους χαρακτηρισμούς. Λέει για τουρκόσπορους και τέτοια. Να του κοπανίσω ένα τέτοιο στο κεφάλι που ξέρει και τι είναι η Μικρά Ασία και τα λοιπά και το πιάνει στο στόμα του. Άντε μη πω τώρα. Ασυλία. Και γίνω και εγώ ΠΑΟΚ. Ασυλία. Εκείνο ναι. Ποιο τον ακουμπήσει. Ποιον. Τον κύριο Τάκη. Και τον κύριο στο ίντερνετ δεν υπάρχει. Υπάρχει ασυλία στο ίντερνετ, όντως. Υπάρχει ασυλία, λες. Στο ίντερνετ. Μπορείς να κάνεις μια. Θυμάμαι μια εκπομπή φίλων του Παναθηναϊκού πριν από ένα Παναθηναϊκό, από τον τελικό του Άρης Παναθηναϊκός. Το θυμάσαι, Κώστα.
που, τα, αυτά που έλεγε ο τύπος. Αφού υπάρχει ασυλία στο ίντερνετ, γιατί κλήθηκαν για σχόλια του. Να σου πω και δεν υπάρχει. Θα σου πω. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στο ίντερνετ. Και γιατί κλήθηκαν. Ναι, και τι θα κάνουν. Θα τους κάνουν. Για πες μου λίγο τι ποινή προβλέπετε λοιπόν. Παράσιμο, τι, από ποιους κλήθηκαν. Έχουν δικαστικό τέτοιο. Θα πληρώσουν ένα χιλιάρικο πρόστιμο, νομίζει. Έταξε. Αυτοί το πληρώσουν. Έταξε τίποτα. Εγώ σου λέω ότι επί της ουσίας, αν βγω εγώ τώρα και πω ακριβώς ό,τι είπε ο Τάκης. Ακριβώς το ίδιο. Πάω αυτόφορο. Αυτόφορο την ίδια στιγμή. Θα έρθει ο Ντούνης, πώς το λένε. Ο Νούλης. Ο Νούλης. Αυτόφορο. Αυτό σου λέω. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν ασυλία σε κάθε επίπεδο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι και εγώ το λέω πρώτος. Εγώ την άνοιξα την κουβέντα αυτή. Αλλά τώρα, να μιλάμε τώρα για το ΕΣΚΑΝ και να πηγαίνει στοχευμένα για τον Αυγενάκη, ενώ είναι εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή με την προηγούμενη κυβέρνηση, και να λέμε στον Αυγενάκη δεν το έλυσε στους πρώτους τρεις μήνες που ήσουν τέτοιο κτλ. Ωραία, περιμένουμε να το δούμε να το λύσει στους τρεις επόμενους. Ναι, και είναι και να σου κάνει και υποχρέωσή του. Από εκεί και έπειτα όμως, γιατί δεν βγαίνει εσύ ΠΑΟΚ επί ένα χρόνο με ΣΥΡΙΖΑ να το πει. Να ζητήσει ντόπινγκ. Να ζητήσει ντόπινγκ. Ζήτησε και πέρσι. Και η απάντηση ήταν ακριβώς η ίδια. Όντως. Ναι. Γιατί δεν προβλέπεται από ομάδα στελεχμένα και όποιο θέλει να ζητάει κτλ. Ναι. Γιατί άμα δεν θα ζητήσει και εγώ πριν το Άρης ΠΑΟΚ. Μετά θα πάει ο Πανιόνιος και θα ζητήσει πριν το Πανιόνιος Πανετολικός. Και αυτό ακριβώς είπαν ότι δεν γίνεται. Παρόλα αυτά. Ότι χάνεται το στοιχείο του ενδιασμού. Ναι, παρόλα αυτά. Το πρόβλημα το άλλο υπάρχει. Αλλά δες πώς δημιουργείς εντυπώσεις για ένα θέμα 70 έλεγχοι, σοκ κτλ. Αυγενάκη. Και είναι από τους άλλους. Είναι από τους προηγούμενους. Τι να κάνουμε τώρα, η επικοινωνία. Να το έλυνε. Η επικοινωνία. Να το έλυνε. Τι να το έλυνε. Να το έλυνε. Τι πάνε να πει τώρα τους άλλους. Να φτιάξει διαστημόπλαιο. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει ευθύνη ή ότι και αυτός δεν πρέπει. Για το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε μπει καινούργιο διοικητικό συμβούλιο. Όπως σε όλους τους οργανισμούς. Σε όλους τους οργανισμούς. Σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Παίρνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτό κόστο και το εκμεταλλεύεται επικοινωνικά. Και καλά κάνει. Αλλά καλά κάνει. Να λέμε και την πραγματικότητα. Οι 70 έλεγχοι λοιπόν είναι εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο. Γιατί νομίζω ότι έκλεισε το εργαστήριο, κάτι τέτοιο. Και επίσης να μας πούν. Κλείσανε το εργαστήριο. Το κλείσανε. Και επίσης να μας πούν τι αφορά αυτή η 70. Γιατί το διαβάζει η 70. Τι είναι αυτή, γιατί είναι. Ποιοι αθλητές είναι. Τι αθλητές είναι εκεί. Γιατί άμα οι 65 είναι της Άρσης Βαρών και του Στίβου και τα λοιπά, προφανώς δεν απασχολεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εάν μπει στη σελίδα του ΕΣΚΑΝ, επειδή μπήκα εγώ τις προάλλες για να κλείσω ραντεβού για τον Τρέπιτς. λέει μέσα, έχει αναλυτικά. Αυτή λοιπόν είναι κατευθείαν η, πώς το λένε, τα αποτελέσματα. Τα βγάζουν αυτό για τους αθλητές, γιατί αλλιώς δεν υπογράφει συμβόλαιο, αν δεν είναι καθαρός. Σωστά. Ευχαριστώ. Όχι, πρόσεξε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να έχεις αποδεικτικό ότι έκανες έλεγχο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος βγαίνει το δελτίο. Και αν βγει ο παίκτης. Και άμα δηλαδή εγώ βγω μετά, πότε θα βγει. Του χρόνου. Δηλαδή, τον άλλο μήνα. Αν λοιπόν σε 70 ελέγχους αυτούς που λέμε. Τιμωρεί το παίκτης και χάνει το παίκτη. Δεν τιμωρείσαι. Άκου λίγο. Υπάρχουν και 15 περσινοί παίκτες στο μπάσκετ. Οι οποίοι παίζανε. Τίποτα. Καρφώνανε, κάνανε, ράνανε. Τιμωρεί το παίκτη. Ναι, φίλε. Αλλά εγώ σου λέω. Από εδώ και στο εξής θα φάει 3 μήνες, 6 μήνες. Βρε αδερφέ, σου λέω, και δεν θα μπορεί να συνεχίσει να παίζει. Έκανε τον έλεγχο. Όταν λοιπόν είναι από πέρσι, όπως λέτε. Τίποτα. Άκουσα να σου πω κάτι. Έπαιξες με το παρισμένο. Κέρδισε τα 15. Δεν αλλάζει. Σκέφτεσαι να βρει. Ναι, είναι λάθος. 10 του. Λοιπόν, επειδή πρέπει να σας μάθω σιγά σιγά και για τις λειτουργίες των ομάδων, οι ομάδες κάνουν δικούς τους ελέγχους. Λειτουργία ομάδας δεν είναι αυτό. Τι κάνουν οι ομάδες? Άλλο πρωταθλημάτων, άλλο ομάδων. Εγώ σου λέω ότι οι ομάδες κάνουν τους δικούς τους ελέγχους. Τι κάνεις δηλαδή? Όταν το φέρνεις. Τι τον κάνεις? Κάνεις έλεγχο. Πώς? Πώς σου. Πληρώνεις ιδιωτικά. Πώς? Τι πώς? Ούρα και αίμα. Τι πώς? Να σου δείξω πώς. Αυτό. Σας την κρατάω και κατουράτε έξω. Πάνω για να συνεχίσω. Το ξέρουμε. Ούρα και αίμα από μόνη της ομάδα. Γιατί σου λέει τον έφερα, αλλά και άμα αυτός είναι πάφα πούφα. Τον αφήνω να κάνει και μετά. Όχι, άμα είναι. Αν δεν είναι πάφα πούφα και είναι. Άμα είναι πάφα πούφα, δεν ικανοποιήσει τι προπονήσεις και ευχαριστούμε πολύ. Και είναι χορς. Οτιδήποτε σου λέω. Μάλιστα. Οι ομάδες κάνουν δικούς τους, αλλά κάνουν και το τυπικό. Άρα πριν τον ντέρμπι έχουμε μιλήσει για το. Και πληρώνουν τον έλεγχο. Για το αντιντόπινγκ. Πλερουά. Το γελίο αυτόν που βρίζει τους πάντες επειδή. Να πω λίγο κάτι για τον κύριο αυτόν. Ποιο είναι και κύριο. Καταρχήν, ποιο από του δύο το. Γιατί ξεκίνησα να το βλέπω και με σταματήσατε. Ποιο από του δύο το είπε ο Ασπρόμαχης. Δεν το είπε ο Άκης. Α, ο Τάκης. Λίγα έχει πει και ο.
Μάλιστα. Όχι, ναι, είπε κάτι για Αρδέλα, έλεγε στην αρχή και τέτοια. Πολύ ωραία, οικοδομητική εκπομπή αυτή. Επειδή αναφέρθηκε με πολύ άσχημους κατηγορισμούς στον Αντελίνο Βιερίνια. Αυτό πάλι. Απίστευτο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι. Δηλαδή όντως, φίλε, πες. Πες για ο Βιερίνια. Όχι, πες για τον Βιερίνια, αλλά. Ρε φίλε, δεν έχει κάνει ποτέ. Να πει για να όχι, πει ρε, για τον Τάδε, λαϊκό ήρωα. Κοίταξε, να πει για τον Πάμπλο Γκαρσία θα το καταλάβω. Καταλαβαίνει τι εννοώ, θα το καταλάβω. Να πει για το Μάτος που είναι δυναμικός, κλωτσάει, κάνει ραν. Επειδή λοιπόν όλα εδώ πληρώνονται. Για το Βιερίνια. Οχ, άκου τώρα. Άκου τώρα. Το χρυσουζέψει. Όχι. Του το είπα κι εγώ. Αυτό γκολ Βιερίνια. Γκολ Βιερίνια και νίκη του Πάμπλο. Να το πόσο δίνει. Και θα στηθεί όλος ο λαός να δει την φάτσα. Μπερδευόμαστε τελευταία με τις λέξεις. Ναι, όντως παιδιά, λίγο προσοχή. 15,5 στοίχημα. Πόσο? 15,5. Καλό. Γιατί καλό. Όλα εδώ πληρώνονται. Εσύ το πιστεύεις. Με το που άκουγα χθες τις αηδίες που έλεγε και τους χαρακτηρισμούς εναντίον του Βιερίνια. Δηλαδή να σου πω κάτι. Που δεν μπόρεσε να τις αναπαράγει κανένα site γιατί παιδιά είναι εντάξει, οκ. Το έχει, το SDNA. Το SDNA το είχε. Το βίντεο. Με άλλο τρόπο βέβαια, ναι. Και το βίντεο είχε. Δεν έχει τον τίτλο. Έχει για και εμετικός τάδε για Βιερίνια λέει ο τίτλος. Εγώ λέω ότι θα σκοράρει ο αρχηγός και θα πάρει και πάω από την νίκη. Και θα πληρωθούμε 15,5 και θα γράφουμε 3 μέρες για τον κύριο Τάκη μετά. Παρασύρθηκες τώρα. Παρασύρθηκες. Δεν παρασύρθηκα. Παρασύρθηκες. Κάρμα. Πρόσεχε το κάρμα. Είναι πολύ σίγουροι όμως ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είμαστε σίγουροι. Είστε πολύ σίγουροι. Όχι, πάρα πολύ. Όχι, όταν είσαι 45 παιχνίδια, φίλε 46, πόσα είναι. Α, ήταν λογικό. Δεν είμαστε σίγουροι. Και είναι, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι φυσιολογικό ο ΠΑΟΚ να έχει, όχι δεν θα πω έπαρση, αλλά μια σιγουριά ότι οι φίλοι θα έπαρση σημαστεί. Δεν έχει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Στο λεξικό, στην έπαρση το τελευταίο διετία υπάρχετε εσεί. Είστε δίπλα. Ειδικά με τον Άρη. Που... Άντε πάλι με τον Άρη. Τι, δεν έχει έπαρση. Εντάξει, ρε Χρήστα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας βγάζει ανακοίνωση και λέει δεν είναι ντέρμπι με τον Άρη. Δεν είναι έπαρση αυτό. Χρήστα, αυτό είναι καζούρα. Α, καζούρα. Δεν είναι έπαρση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κάνει καζούρες. Ναι, είναι καζούρα. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και επειδή εγώ στο μυαλό μου το περσινό παιχνίδι του Καραϊσκάκη που νομίζω ήταν το μοναδικό που ο ΠΑΟΚ έχασε τα αυγά και τα πασχάλια σε κάποιο διάστημα και δέχτηκε πίεση και δέχτηκε φάσεις. Και στο Βικελίδη σε ένα διάστημα. Οπα. Σε ένα διάστημα. Τα πασχάλια γιατί το... δεν τα χάσε, Χρήστα. Σε ένα διάστημα, ναι, τα πασχάλια δεν τα χάσε. Δέχτηκε πολύ στο μεγάλη πίεση. Δέχτηκε πίεση, δέχτηκε φιλίες. Αλλά αντίστοιχα στο Βικελίδη, οφείλω να πω ότι και ο ΠΑΟΚ είχε το δικό του ένα 20 άλλο πάρα πολύ καλό και στο, από το 25 μέχρι το 45. Ήταν πάρα πολύ καλό. Στο Καραϊσκάκη είναι αλήθεια ότι είχε ένα μονόλογο Ολυμπιακό όλο το μάτς. Όλο το μάτς δηλαδή ήταν εντάξει. Ήταν τυχερός που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, δεν θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ πέρυσι του Καραϊσκάκη. Εγώ όλο θα χάνε κιόλας, αλλά εντάξει, οκ. Θα χάνε. Ένα 2-0. Καταρχήν το γκολ που βάζει είναι πραγματικά καλό. Είναι κολκικό το γκολ. Χαίρομαι πολύ που θα παίξει ο Αβραάμ, εγώ προσωπικά. Δεν θα έπρεπε. Τον τρώνε το μεριά. Τον τρώνε. Δεν θα έπρεπε να χαίρεσαι. Θα σου πω το εξής. Εγώ χαίρομαι τώρα. Ο Αβραάμ. Θα δούμε την Κυριακή. Αυτά τα μάτσα θα σου πω το κάνει ένα λάθος. Κατά την άποψή μου βέβαια πάντα έτσι. Ότι σε αυτά τα παιχνίδια. Παίκτες όπως ο Αβραάμ έχουν την δυνατότητα, φίλε, να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αβραάμ, λοιπόν, που έχει παίξει 100 τέτοια παιχνίδια, σε σχέση με τον Μεριά, ο οποίος θα πει: ακόμα ένα παιχνίδι που θα παίξουμε. Okay, derby είναι, πρέπει λίγο, αλλά okay, το weekend να πάω στο τάδε την άλλη εβδομάδα. Ο κάθε Αβραάμ δεν είναι μόνο, όπως και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια, λοιπόν. Ξέρει πάρα πολύ καλά όχι μόνο πώς θα παίξει, αλλά και τι θα πει σε όλους τους συμπαίκτες του κτλ. Και τι θα λέει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί, οκ, είναι καλό να το λες απ' έξω. Ναι, αλλά σαν ποδοσφαιριστές, ο καθένας από το μετερίζει του, δεν μπορείς να συγκρίνεις τον Βιερίνια με τον Αβραάμ του τώρα. Όχι, ρε φίλε, τι σχέση. Με τον Αβραάμ προπενταετίας μπορεί και να υπήρχε μια νέα. Ναι, τώρα μιλάς για ένα στόπερ τώρα. Ναι, αλλά εγώ λέω ότι ο Αβραάμ είναι δύο κλάσεις καλύτερος από το μεριά. Δεν νομίζω. Εγώ δεν νομίζω. Τέλος πάντων, θα φανούν όλη την Κυριακή. Τον έχω δει φέτος πώς παίζει. Αυτό κρίνω. Την αγωνιστική του παρουσία. Ο άλλος, φίλε, είναι. Δηλαδή, το λαθέρ είναι λίγο να το λες. Σκέφτεσαι αυτό να το έκανε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που έκανε. Και να το φάει τον γκολ εκεί στο Καραϊσκάκη. Αντιλαμβάνεσαι, θα γινότανε. Όποιος μας ακούει και στο κατάστημά του επιτρέπονται και οι καπνιστές και οι μη καπνιστές να μας στείλει ένα μήνυμα γιατί πραγματικά έχουμε θέμα. Δεν επιτρέπεται. Δεν έχουμε δύο εισιτήρια. FM και Νόμπελ 25-26. Δύο εισιτήρια. Ειδικό χώρο
στο κατάστημα. Εγώ βλέπω πλέον όλοι βγαίνουν καπνίζουν. Και τους καπνιστές. Βγαίνουν, καπνίζουν κανονικά. Είναι ένα μάτσι ειδικών συνδικών, ας στείλει ένα μήνυμα. Δημιουργούνται οι χώροι για να καπνίζουν και τα λοιπά. Μια χαρά βλέπω. Πού δημιουργούνται? Έξω από τα μαγαζιά. Παίρνουν τώρα τις σόμπες όλοι αυτοί που θα γίνει και. Σόμπες είχαν πάντα αυτό που θα είναι και επιδοτούμενες, Κώστα. Οι σόμπες. Βέβαια. Επιδοτούμενες θα γίνουν. Αυτή είναι η υπόσχεση του κυρίου Κικίλιας. Έχουμε δύο εισιτήρια Άρης Λαμία. Έχουμε δύο εισιτήρια Ηρακλής Λαύριο. Δύο εισιτήρια Ηρακλής Λαύριο. Έχουμε γυαλάκι ηλίου από Opticon Express. Ο ίδιος, παιδιά, δεν φεύγει ποτέ από την Ελλάδα, το βλέπετε. Ναι, όντως. Αλλά αν δεν θέλετε γυαλί ηλίου γιατί έχετε τίποτα άλλο, αξίας 65 ευρώ παρακαλώ, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε Titanium γυαλί πρεσβειοποίηας. Το γυαλί θα είναι το γυαλί που ήταν, ο σκελετός θα είναι. Έτσι. Από Opticon Express. Προσέξτε. Άρα, τι ακόμα. Και τι ακόμα. Α, κι άλλο. Μπορείς, φίλε, να πας να πάρεις γυαλί που κάνει 100 ευρώ και να πληρώσεις τα 35. Κάνει και αυτό ο Opticon Express. Καλή, βέβαια. Καλή επιλογή. Κάνει αυτό και αυτό ο Opticon Express. Κάνει τα πάντα ο Opticon Express. Θέλω ένα πολύ extreme μπλε γυαλί, είπε στο φίλο σου. Και εκεί σου δίνει, ναι, και δωροεπιταγή για σένα, Σούκι, 50 ευρώ. Άρα, θα πάω. Όλοι όσοι στείλουν μήνυμα. Άρης Λαμία. Όλοι όσοι στείλουν. FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο. Ναι. Στο 54526. Ναι. FM κενό Ηρακλής ονοματεπώνυμο. Στο 54526. Ναι. Με δύο εισιτήρια του Ηρακλής Λαύριο. Λαύριο. Και άρα δεν ξέρετε με ποιο παίζει μέρα. Και όλοι όσοι στείλουν, ναι, είτε όλοι στείλουν για Άρης. Σωστά. Είτε στείλουν για Ηρακλής. Ναι. Είτε μπορεί για γυαλιά. Παίρνουν το 50ρικο. Άμα θέλουν, ρε φίλε. Θα πάρουν τηλέφωνο, όταν τους πάρει η Μαριλής να τους δώσουν, να δώσουν τα στοιχεία για, τα, για Άρης και Ηρακλής και τα λοιπά. Θα πάρει και το 50ράκι, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, θα το πάρει. Όπως σήμερα λοιπόν, επειδή μπαίνει και μια τάξη στην εκπομπή στους χρόνους, γιατί κάθε μέρα είμαστε. Όχι, για τα πανηγύρια. Εντάξει. Μπαίνουμε και τι, 10, βγαίνουμε παρά 20, διάλειμμα με 2 παρά 10 και μπαίνουμε 2 παρά 5. Λοιπόν, πάμε να το πω στο διάλειμμα. Ποιο διάλειμμα? Πες χορηγούς. Κιόλας. Και 34. Να μπούμε λίγο στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Τους χορηγούς μας, τους πούμε. Πρώτη ώρα, Jackson Service. Εγώ τους έχω. Ρυθμίζει, ελέγχει και αν χρειάζεται επισκευάζει τον βενζινοκινητήρα σας σε νέες ανακινημένες εγκαταστάσεις και για ιδιώτες και για συνεργεία αυτοκινήτων. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, TSI ή FSI, σας εκτυπώνουν και τα αποτελέσματα. Για να είστε πιο έτοιμοι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να ελέγξετε τον βενζινοκινητήρα σας, γλιτώνετε καύσιμο, άρα χρήματα και έχετε καλύτερη απόδοση στο αυτοκίνητό σας. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα βρίσκεται η Injection Service. Στον κήπο του καλού, τηλέφωνο 2310-93-3787 και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Μαζί μας και η DK Toys, η συλλογή, η αποκλειστική συλλογή για τη Super League με τις μεταλλικές τάπες, με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της Super League. dktoys.gr για να δεις πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή είναι εδώ. Και Dialog, αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια και μιλάς και διαβάζεις τάπες στα γερμανικά, dialog.gr, χωρίς πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Με τηλεφωνικές παραγγελίες φροντίζουμε την διευθέτησή τους. Αυτή είναι η ενασχόληση που θα έχετε, αρκεί να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Dialog.gr. Break και επιστρέφουμε. Νομίζω έχουμε την καλύτερη μουσική στο ελληνικό ραδιόφωνο και βέβαια. Στο ευρωπαϊκό. Έχω πάθει σοκ. Όλων των εποχών. Πολύ καλό. Φοβερό. Κάνουμε και ένα πάρτι. Έρχεται τώρα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Περάστε καλά. Τι, δεν θα έρθει. Αν είσαι DJ εσύ, όχι. Ενώ ο Κώστας μπορεί και να έρθω. Περίμενε. Νιώθω πιο πολύ ο Κώστας. Τους έχει κάνει 100% από σένα. Άμα βάλω εγώ τους ρέμους και αυτά που θα βάλεις, θα λυκνίζει και εσύ και οι κυρίες. Άκου λίγο και αυτά εδώ. Ναι, μιλάει τώρα αυτός που χειροκροτούσε όταν είχε έβαζε μουσική ο Κόλκας. Τους έβγαλε μια φορά για πίτα. Ναι. Και χειροκροτούσαν από κάτω όλοι. Μπράβο, Σταύρο και τέτοια. Ωραία, περάσαμε. Και ο Νίκος θα κάνω εγώ το ίδιο κάνει. Όχι, περάσαμε καλά, δεν ξέρω. Ωραία ήταν, ε. Σκέφτεσαι να τραγουδούσα και εγώ εκείνη τη μέρα. Τι θα γινόταν. Μην το ξεχνάς. Βέβαια. Περιμένω τον καλεσμένο σου, φίλε. Θα είναι συνεπής. Όπως θες. Εκείνη τηλεφωνία μας πρόδωσε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην δράση του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Ναι, Κώστα. Κλειστό είναι, λέει. Μπράβο, Σταγιώ. 2-2. Άμπρα, βάλε λίγο John Digweed. Δεν πειράζει, παιδιά.
Συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε πάμε στη Δέρα Σαββατοκύριακο. Πέρα από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Χρήσανθε. Άρης Λαμία. Δύο εισιτήρια. Άρης Λαμία. Δύο εισιτήρια από την εκπομπή. Τι γίνεται τώρα με Άρη, Χρήσανθε, αλήθεια? Όλα εντάξει, όλα καλά? Ο Σάσο, ο Παιχταράς και τέτοια. Πάλι αυτά θα μας πεις? Ρεπορτάζ θα μας πεις καθόλου? Τι είναι, γιατί έχει. Η ομάδα, τι έχει, κάτι. Καλά αυτό. Είναι, μια χαρά. Προπονείται, κάνει, ράνει. Προπονείται, κάνει, ράνει. Τέλεια. Τι θες δηλαδή να κάνει να πάρεις στην προπόνηση? Δηλαδή, τι να κάνει, δεν έχουμε. Δόξα τω Θεώ, απρόπτα δεν έχουμε. Δεν πέρα από το ότι έχει κλείσει ο υπολογιστής εδώ πέρα. Μπράβο. Το λοιπόν, χάλασε και αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω αυτός που πήρασε εδώ πέρα. Ο στόχος ποιος είναι? Τι? Νίκη, εμφάνιση, προσοχή, τι είπε. Μόνο νίκη, παίκτες. Ρε φίλε, τι εμφάνιση και προσοχή. Νίκη θέλουμε. Μισό μηδέν. Ναι. Η Λαμία. Τρεις συνεχόμενες νίκες έχει η Λαμία. Η Λαμία, διπλό. Η Λαμία θα φάει ένα τρίμπαλο και θα φύγει. Θα φάει, λες? Ας χάσει ένα μηδέν, δεν μας ενοχλεί. Ο 164 λέει: Χρήσανθε, μάλλον σε σένα πάει το μήνυμα. Ναι, ναι. Ωραίες ατάκες έχετε στο site σας, κύριε δημοσιογράφε. Το δικό μου λέει. Βρε ποιον μου θυμίζουν. Λέει ο 164. Ποιο site λέει, το δικό μου? Το All About Aris. Λέει. Μάλλον. Το site που σου θυμίζουν και τα λοιπά. Οι ατάκες του All About Aris είναι 7 χρόνια τώρα. 7 χρόνια. Πριν αρχίσεις να μαλώνεις με τον Ολυμπιακό. Φίλε. Τότε που ψήφισες τον Ολυμπιακό το 2012, φίλε. Φίλε. Εγώ είχα ατάκες στο site που λέγανε τα ίδια πράγματα. Σιγά. Σιγά. Και χειρότερα έλεγανε. Ποτέ. Και λέγανε και για τον Ολυμπιακό ατάκες επίσης. Πάρα πολλές φορές. Για τον Γκαγκάτσι, τον Σάρι, τον Γκυρτζίκη. Όλους αυτούς τους καλούς παράγοντες του ποδοσφαίρου, φίλε. Που δεν ξεφώνησες επί Ζαγοράκη, φίλε. Και επί Βρίζα, φίλε. Άρα και ποιον μου θυμίζει αυτή η πολιτική? Τι να κάνω. Εγώ είμαι ήρεμος, όπως βλέπεις. Ναι, αλλά δεν μας είπε ο φίλος ποιον του θυμίζει. Τον Ολυμπιακό, λέει, ρε, φίλε. Αυτό εννοεί. Γαύρος.gr, Γαύρος031.gr, να όχι, κάνουμε ένα site. Όχι, τον Καραπαπά, λέει. Στο μεταξύ διάβαζε ένα ωραίο θέμα, παιδιά, ναι, στον Καζέτα σήμερα. Ναι, ναι. Ότι θα μπορούσε, λέει, να κυρωθεί το δεύτερο κόλ στο Τότενο. Το έγραψε η Σαν. Η Σαν το έγραψε. Ότι επειδή πατάει τη γραμμή αυτός που κάνει το πλάγιο, έπρεπε να δώσει επανάληψη. Αυτό λέει, αυτό έγραψε η Σαν. Εμπάρκο η Σαν, λοιπόν. Η Λίβερπουλ ήδη έκανε. Σάκη, χαλάσατε τον υπολογιστή. Καταρρίφθηκε αυτό όμως. Καταρρίφθηκε μετά αυτό, παιδιά. Χάλασε ο υπολογιστής, τραβήξατε τα καλώδια και. Έκανε βήματα το ball boy, τι έκανε. Καταρρίφθηκε αυτό. Κάπου διάβασα ότι δεν ισχύει αυτό που λένε ότι. Ότι το ball έπρεπε να είναι ότι είναι άκυρο. Καταρχήν είναι φάουλ, φίλε. Μιλάω στον αέρα, φίλε, συγγνώμη κιόλας. Ο υπολογιστής έχει τα μηνύματα, Σάκη. Συγγνώμη κιόλας. Μόνο εδώ, μόνο εδώ αυτά, Στέργιο. Live. Ρε, εσύ συζήτηση θα κάνουμε τώρα, φτιάξει τον υπολογιστή. Πώς να το φτιάξει? Όπως το χάλασε. Στον αέρα είσαι. Ο κανονισμός λέει, λοιπόν, παιδιά, ναι, αν μας ακούνε εκεί στη ΣΑΝ, ναι, και τα παιδιά που έσπευσαν να, έτσι, αυτό να λέμε, παράγουν το θέμα. Ναι, εντάξει, τη στιγμή που εκτελείται το πλάγιο, ναι, είναι οι κανονισμοί διεθνείς, ο ποδοσφαιριστής που το εκτελεί πρέπει να στέκεται όρθιος έχοντας μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, εντάξει. Να έχει μέρος του κάθε ποδιού πάνω στην πλάγια γραμμή ή πάνω στο έδαφος έξω από την πλάγια δεν, γραμμή. Δεν έχει το ένα τότε. Γιατί είναι έτσι αυτός. Δες. Είναι. Διαγώνια κάπως το τέτοιο. Δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν έχει τα δύο του πόδια πάνω. Με τα δύο του χέρια από δεν έχει. Από... Είναι διαγώνια. Πάνω... Το ένα του πόδι, λοιπόν, αυτό που δεν κάνει αυτό είναι το ένα του πόδι δεν πατάει. Τι με είναι... το ένα πόδι έκανε είναι... το πλάγιο. Όχι, είναι κάπως διαγώνια, ρε παιδί μου. Τι δεν... σημασία. Δεν έχει μέτωπο. Καλά τώρα αυτά είναι. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι σφαγή του Ολυμπιακού για αυτό το πράγμα. Όταν αδείξαν, λοιπόν, τον Ολυμπιακό μας. Έτσι. Μας πολεμάει ο Θόδωρος Κώστα. Κοίταξε. Τρόμαξε όλη η Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι θα γράφατε ακριβώς το ίδιο πράγμα και εσείς. Όχι, Χρήσανθε. Όχι, Χρήσανθε. Όχι. Η γραμμή και πατούσε και έκανε βήματα το ball boy και screen ο παίχτης και αυτό, όχι. Θα γράφανε, Χρήσανθε, ότι δεν ήταν πλάγιο, ας πούμε. Από εκεί. Όχι ότι δεν θα γράφουμε ότι υπήρχε φάουλ. Στον παίχτη μας. Πριν το πλάγιο. Υπήρχε φάουλ. Ναι. Πριν γίνει αυτό. Και 186 φάσεις πιο πριν είχε γίνει ένα χέρι. Ας πούμε, αυτό θα γράφατε. Λοιπόν, άρα καταρρύπτεται αυτό το επιχείρημα. Ναι. Έτσι. Μπράβο, η ΣΑΝ. Γιατί λοιπόν, και αν δεν καταρρύπτεται, δηλαδή, τι έγινε. Αυτή η κίτρινη, δεν θα φάει τέσσερα. Αυτή η κίτρινη εφημερίδα, η ΣΑΝ. Η κίτρινη. Τεσσαρέα. Άλλη μια τέτοιο. Ορίστε. Κίτρινη, Ολυμπιακός. Να το. Φίλοι του Ολυμπιακού, η ΣΑΝ. Άρης στη ΣΑΝ, τα παιδιά από μικρά. Άρα του έτσι, Ολυμπιακού, έτσι, έτσι. Άρης, κίτρινη κτλ. Έτσι. Έτσι. Μια χαρά. Τα πιστεύετε αυτά, έτσι? Ποια? Αυτά, βέβαια. Όχι. Ότι σαν είναι κίτρινη, είναι κίτρινη. Δεν είναι... Η οποία την έχουν αποκηρύξει όμως οι. Η κόκκινη της Λίβερπουλ. Οι Reds. Βέβαια. Για πολύ σημαντικό λόγο. Τι είχαν κάνει, τι κάτι είχαν πάει. Ξέρεις ποιος μου το είπε. Είχαν θίξει τη μνήμη των θυμάτων. Είχα βγει φωτογραφία με τον Ασλαμά εδώ πέρα με Σαν που έλεγε κάτι για την Αγγλία. Είχε φέρει ο Ασλαμάς μια Σαν.
Και είχαμε βγει φωτογραφία που τη δείχναμε. Και μου στείλαν 15 μηνύματα Λιβερπουλάνοι. Ντροπή, μη ξανά, επειδή είμαστε και Λίβερπουλ, μη ξανά. Ο Στέλιος Κώστα, Χορδημόπουλος και τα λοιπά. Ναι, τι. Μπινελίκη. Με αυτό το σήκαμε την εφημερίδα και τέτοια. Την έχουν πολύ, πολύ ξεφωνητό. Την έχουν αποκλείσει όλοι οι Liverpoolians. Δεν πρέπει να πουλάει καθόλου στην Αγγλία. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να πουλάνε αυτές οι εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι στο εξωτερικό, πώς γίνεται να πουλάνε. Χρήστε, ψάχνουν θέματα αυτοί. Τι θέματα. Κάθε μέρα αυτοί έχουν και όλο κάτι περίεργα θέματα. Τη στιγμή που λένε στην Ελλάδα ότι ο κόσμος δεν διαβάζει κτλ. Και κανείς δεν λέει ότι οι εφημερίδες έχουν πέσει τα τάρταρα ποιότητά τους σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Στο εξωτερικό που κάνουν και έρευνες σοβαρές, οι νέοι μεταξύ 30 και 45 αρχίζουν και ξαναστρέφονται στην εφημερίδα. Υπάρχει άνοδος στην Ευρώπη και στην Αμερική, γιατί θεωρείται η εφημερίδα πιο έγκυρη από τα κάθε λογή site που αναπαράγουν την κάθε πλακία. Και για να διαβάσεις κάτι, όχι να φιλομετρήσεις, δηλαδή να περνάς έτσι τις φωτογραφίες και να. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Όταν έφυγαν τα υπερκέρδη για τους εκδότες, διώξαν κόσμο, μείωσαν τις σελίδες, μείωσαν την ποιότητα του χαρτιού. Έγραφε ο καθένας, όποιος ήθελε περνούσε απ' έξω, έγραφε. Με πρόσχημα την κρίση. Δεν φταίει ο κόσμος, δεν παίρνει εφημερίδες. Φταίνει οι εφημερίδες που το σύνολό τους είναι για πέταμα. Δηλαδή το 95% δεν διαχειρίστηκαν την κρίση. Εγώ διαβάζω κυριακάτικες εφημερίδες σε ένα τέταρτο. Αυτό που λέει ο κόσμος. Να σου πω ποιες εκδόσεις δείχνουν ότι ο κόσμος ακόμα και σε οπαδικό επίπεδο θέλει εφημερίδα. Η Άρης είσαι και η Φόρτσα. Για την άποψη, οι οποίες έχουν πωλήσεις, ενώ είναι εβδομαδιαίες εφημερίδες. Μιλάω για καθημερινές. Ναι, εγώ σου λέω. Ενώ είναι εβδομαδιαίες εφημερίδες, έχουν πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις. Όχι, okay, συγκριτικά με την εποχή, έτσι. Όταν μια εφημερίδα εβδομαδιαία που λέει 2.500-3.000 φύλλα. Είναι πολλά. Και είναι μόνο πλέον θεματική. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Τα φύλλα αυτά. Δεν είναι πολλά, είναι καλά. Δείχνει όμως ότι έχουν και μια αλφα ποιότητα οι εφημερίδες αυτές. Γιατί όντως ο Αριανός, ας πούμε. Εντάξει, να μην μιλάω για τη Φόρτσα. Ο Αριανός, ας πούμε, πάει και παίρνει την εφημερίδα φύλλα και έχει δύο σελίδες για το γυναικείο βόλεϊ αφιέρωμα. Δύο σελίδες για την ΚΑΠΑ 15. Δύο σελίδες για το κίδεο. Έχει 48 σελίδες που είναι όντως όλο Άρη. Και είναι κάτι διαφορετικό πέρα από τα τετριμένα. Οκ, okay, θα παίξει ο Σάσα, δεν θα παίξει. Υπάρχουν και αυτά, οκ. Okay. Αλλά όταν λοιπόν κάνεις μια δουλειά η οποία πραγματικά δίνει κάτι διαφορετικό, γιατί πρέπει να πάμε στο κάτι διαφορετικό. Και αυτό που είπε και ο Κώστας. Έχει και 10 υπογραφές καλές Αριανών κτλ. Με μια άποψη. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη. Είναι μία άποψη. Μπαίνεις και τη διαβάζεις. Το ίδιο κάτι παρόμοιο κάνει η Φόρτσα. Έχεις στοχευμένα δώρα. Γιατί είμαστε στην εποχή και αυτή. Άρα αν η εφημερίδα πραγματικά ασχοληθεί και λίγο πιο σοβαρά θα πάρει κόσμο. Δεν μπορεί όμως να κάνει το εξής σε σχέση με το ίντερνετ. Έχει τεράστιο κόστος. Άρα όταν το χαρτί έχει πάει στο Θεό που έχει πάει και από τα έσοδα της εφημερίδας που είναι περιορισμένα 1,3, 1,30 κτλ. Δεν βγαίνεις. Πραγματικά δεν βγαίνεις. Επειδή το ξέρω γιατί το έχω ψάξει μετά και το έχω σκεφτεί. Άρα τι κάνεις μετά, ρίχνεις το κόστος. Ποιο κόστο θα ρίξεις. Την ποιότητα. Μπορείς να ρίξεις το κόστος του χαρτιού. Όχι. Μπορείς. Δεν εξαρτάται από σένα. Ναι, να κάνεις ένα χαρτί. Τσιγαρόχαρτο. Ναι. Ναι. Ωραία. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Όταν ο άλλο, άμα παίρνω εγώ και μένει μου τζούρα, εγώ θυμάμαι κάποτε. Μαυρίζαν τα χέρια μας. Από το γνωστό σχολείο που πέρασαμε όλοι. Πέραμε την εφημεριδάρα εκείνη την τεράστια. Μαυρίζαν τα χέρια μας. Που δουλέψαμε όλοι κάποτε και μαυρίζαν τα χέρια μας. Ο αναγνώστης όμως, φίλε, μία, δύο, τρεις δεν θα πάρει. Θα πάει να πάρει κάτι άλλο. Εδώ έγινε η επανάσταση στον τύπο με τα Sport Time και τα λοιπά. Γιατί βγήκαν στα Tabloid. Ήταν μικρά. Ναι. Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό. Και εύχριστα. Μετά τι θα κάνεις, μπορείς να ρίξεις μετά με τη διανομή κτλ. Όχι, δεν πέφτουν τα κόστη. Ανεβαίνουν τα κόστη. Και όταν κόστα τα κόστη ανεβαίνουν. Και κόστη. Την φέρνει, φίλε, πλέον και την εφημερίδα. Και στη διανομή. Αυτό πάνω σου. Άλλο χτύπημα και αυτό. Και πάει λοιπόν ο Μαρινάκης κάνει αυτό το οποίο κάνει. Μου κάνει εφημερίδες. Όχι, μου κάνει, πάνε για κλείσιμο. Σου λέω λοιπόν το εξής. Όταν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη την φέρνει και ώρα 12. 12.30. Τι να αγοράσει. Τελείωσε. Πάει μέρα. 15 φορές αμυσίδη. Πάει μέρα. Δηλαδή, πες ότι βγάζει ένα αποκλείπιο. Το μετρό σπόρ είναι αυτή η εφημερίδα, η καθημερινή στη Θεσσαλονίκη, έχει άλλη αθλητική. Όχι. Αυτή. Βγάζει λοιπόν μια αποκλειστική είδηση. Τελείωσε. Η μεταγραφή του ΠΑΟΚ, πρώτη μόνο εμείς. Στην Αθήνα θα τη διαβάσουν πρώτα. Φίλε. Στην Αθήνα θα τη διαβάσουν πρώτα και όχι στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από αυτό. Δεν θα το πούμε εμείς 8.30 ώρα το πρωί. Όχι 8.30. Ο Ζαγόρας 2 ώρα το βράδυ που βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα.
Δεν το έχει πει. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι σύνθετο, ναι. Δεν... Αν το πιάσει. Όλα αυτά είναι, υπάρχουν όμως. Όλα αυτά υπάρχουν. Η ενημέρωση έχει αλλάξει επίπεδο, γι' αυτό λοιπόν η εφημερίδα πλέον αυτό που θα πουλήσει είναι άποψη. Όχι είδηση. Άποψη. Έρευνα. Αλλά και η έρευνα μπορεί να γίνει και στο, να δημοσιευτεί και στο ίντερνετ κτλ. Αλλά η άποψη, οκ. Okay. Είναι κάτι το οποίο. Και την έρευνα θα σα σπάσουν, Χρυσά Δευτέρα το πρωί θα τη, βάλει το, θα τη βάλουν τα site. Έτσι. Η εφημερίδα πλέον δυστυχώς έχει χάσει τη δυναμική της και το λέμε με πόνο ψυχής γιατί και εμείς εφημεριδάδες ήμασταν. Αλλά δεν είμαστε. Θα βγάλουμε τώρα πάλι άλλη. Θα βγάλουμε μία τον κιανόλευκο κόσμο. Έβγαινε θα βγάλουμε κάποτε. Άλλη. Έβγαζε κάποτε. Κώστα, ποια εφημερίδα βγάζετε? Ο Ημίθεος. Τον Ημίθεο, φίλε. Την έφερνε ο Μάκης στην τηλεόραση. Διαβάζαμε. Και κάποτε έκανε μηνύσεις σε αυτήν την εφημερίδα ο Ηλίθιος. Ο Ημίθεος και ο Ηλίθιος. Ο Ημίθεος και ο Ηλίθιος. Ποιος είναι ο Ηλίθιος, μην τον πεις στον αέρα. Δεν μπορώ να σου πω. Έχει πολλούς. Αντιστοιχώς. Έχει πάρα πολλούς. Ο Ηλίθιος. Που το αγαπημένο του βιβλίο είναι ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκη. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εμάς η ταινία μας. Ο Ηλίθιος Πανηλίθιος. Έπος. Το ένα πάρα πολλούς. Το ένα καλύτερο. Εκπικό. Δεν δύο ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, άλλο. Μιλήσαμε για τα πράγματα του τύπου. Ο συνάδελφος που είναι να βγει, μήπως μόνο να καλέσει. Σε λίγο. Έχει κλείσει το κινητό. Ωραία. Θα βγει σε λίγο, ρε παιδιά. Πρέπει να τον αποκλείσει για πάντα. Θα βγει σε λίγο. Φίλε πολύ και πολύ καλό παιδί. Ναι, και ναι. Σου έχει κλείσει το κινητό. Εντάξει, μπορεί να έκλεισε το κινητό μόνο του, ρε φίλε. Κάτι μπορεί να πάθε, ρε. Να κλείσει το κινητό μόνο του. Δεν είπα τίποτα. Να πάει στο repair τώρα να κλείσει το κινητό μόνο του. Σωστό. Έτσι, φίλε. Και αυτό είναι σε τάπε ποτέ, όχι. Στα Πανίνη ήταν μόνο. Στα Πανίνη. Πάμε στου χορηγού μα. DK Toys. Μεταλλικέ τάπε με όλου του αγαπημένου ποδοσφαιριστέ από την Super League βεβαίω. DKToys.gr μπαίνει και βλέπει. Την κορυφαία συλλογή και την αποκλειστική συλλογή της Super League. Έχει και διάφορα άλλα και διάφορες άλλες συλλογές DK Toys, ειδικά αν έχετε μικρά παιδάκια κτλ. Έχει πάρα πολύ κάτι περίεργα εκεί, κάτι και για κοριτσάκι, για αγοράκια, δεν τα θυμάμαι τώρα απ' έξω. Αλλά είναι πολύ ωραίες συλλογές που τα παιδιά φυσικά τα θέλουν όλα αυτά. Εννοείται. Και Dialog, αν ψάχνεις για δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, η Dialog είναι η καλύτερη επιλογή για εσένα, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, dialog.gr, με πολλά πολλά προνόμια για τους εργαζόμενους. Διαβάζω τώρα ότι ανεβαίνει η Εθνική Ελλάδος στο ranking της FIFA, αρχίζει παιδιά η αντεπίθεση, είμαστε πλέον στη θέση 54. Μπράβο. Και τι θα κερδίσουμε αυτό? Μπράβο. Γιατί η μεγαλύτερη άνοδο, διαβάζω, παρουσίασε η Μιανμάρ. Πώς? Η οποία ανέβηκε 11 θέσεις. Η Μιανμάρ. Η Μιανμάρ. Επίσης, για να προσγειωθούμε και λίγο στην Ελλάδα. Καταστρέψαμε την εθνική. Ανεβαίνει 5-5 τα σκαλιά. Δεν ξέρω αν την καταστρέψατε την εθνική. Καταστρέψατε το ελληνικό ποδόσφαιρο όμως. Και το μπάσκετ πέφτει... που είναι διαλυμένο είναι νούμερο 7 στον κόσμο. Ο καθένα τον ταλκά του έχει εδώ. που πέφτει το. Και θα παίξουμε Europa League 2 θα παίζουμε. Είναι η κλήρωση του Προελπιακού. Καλό αποκλεισμό. Καλή επιτυχία. Ποια είναι η κλήρωση? Καναδάς και Κίνα. Στον Καναδά. Σας το είπα. Τι μας το είπες? Ότι θα παίξουμε στον Καναδά. Δεν νομίζω να φύγεις, Κώστα, να λείπεις δύο μήνες. 24 με 28 Ιουνίου. Γεια σας. Τέσσερις μέρες. Χάρηκα πολύ με γνωρίζω. Άδεια. 23 με 28 Ιουνίου. Και εγώ θα έρθω. Στη Βικτόρια. Α, στη Βικτόρια. Πάμε. Θα πάμε. Πάμε, Κώστα. Γιατί ο Λίμπερο Κώστα δεν έχει στείλει ποτέ. Σε κανένα δεν το έχει πάρει η ΕΟΚ. Φέτος θα έχει. Όχι τον ίδιο που είχε και πριν. Φέτος θα έχει. Ωραία, και εγώ θα έρθω. Να έρθεις. Ωραία. Μαζί θα πάμε. Πολύ δύσκολο γιατί ο Καναδάς θα έχει όλους NBAers. Ωραία. Και εμείς. Κι εγώ. Τον ήπιαμε, παιδιά, συγγνώμη. Τι. RJ Barrett και τέτοια. Ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Γιώργος. Θα πάρω όλη την οικογένεια του Κούμπο, όλη την πεντάδα. Τους διαλύσουμε. Τους διαλύσουμε. Πιτίνο έχω πλέον. Κουφό θα πάρω. Κουφό θα πάρω. Κουφό. Και τι δεν έχουμε άμα πάρω σε αυτούς. Εκείνο το μόνο άλλο. Ντόρσεϊ, μπράβο. Μακαμπί παίζω Ντόρσεϊ πλέον. Δεν είναι Ντόρσεϊ. Αντε το Κούμπο 1, αντε το Κούμπο 2. Αντε το Κούμπο 3. Όχι, το 3 όχι. Και το 3 θα πάρω. Καλάφης, Καλάφης, Πρίντεζης. Παιδιά, αυτά λέγαμε και φέτος. Διαμαντίδης. Βαγγέλης Μαργαρίτης, όπως είπατε, να έχει μια ισορροπία. Μπακέλαρος. 82 χρονών θα στάσει. Μαργαρίτης, φίλε. Για την ισορροπία της ομάδας είναι απαραίτητο. Μποχορίδης. Δεν δικαιούται. Δεν δικαιούται εθνική ομάδα. Με σπασμένο χέρι που τα βάζει καλύτερα όμως. Ορίστε. Τι θες άλλο. Το διατηρίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Του χρόνου θα έχει πάρει μεταγραφή ο Λευτέρης. Λοιπόν, κάτι κομβικό. Υπάρχει. Οι άμυνες. Είναι αυτό. Θα είναι με FIBA, τι κανόνες παίζουν. FIBA rules. FIBA rules. Ωραία. Άρα όλοι τον NBA. Άρα τον ήπιαμε. Κάνεις λάθος. NBA δεν είπες ότι είναι όλοι αυτοί. Οι άλλοι δεν παίζουν σαν τον Γιάννη. Πώς παίζουν. Παίζουν κανονικό μπάσκετ. Σουτάρουν τρίποντα. Ο Γιάννης τι παίζει. Αντικανονικό. Ο Γιάννης ορμάει απ' έξω. Που έφαλε 54 πόντους. Ναι, ρε φίλε, 50. Και βλέπω όλες με μπασιματάκια. Με μπασιματάκια. Δεν τον έχει μαρκάρει ούτε ο Τσαλτίδης. Ποτέ κανένας. Μόνος του είναι όλος. Δηλαδή πραγματικά.
Αν παίζουν. Όπως το Πανιόνιο Ολυμπιακό Λεζέντρο που φεύγαν πίσω οι παίκτες. Που τραβιόταν όλα στο σουτ. Ναι, έτσι. Για μην κοντράει. Όχι, δεν είναι έτσι. Χρήσατε το NBA, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Κάνει reverse και καρφώνει. Είναι, και, είναι 2-15. Και μόνο που παίζει άλλο μπάσκετ ο ένας, άλλο μπάσκετ ο άλλος, λέει πολλά. Εντάξει, στην Ευρώπη δεν είσαι, τον παίζανε. Διαλύσατε τον μπάσκετ. Τρεις παίκτες τείχος μπροστά. Είδα πώς τον παίζανε. Είδα. Που έχασα την Τσεχοσλοβακία. Και τη Βραζιλία. Εσύ και ο ΠΑΟΚ μόνο. Γελί. Εσύ και ο ΠΑΟΚ. Καραγκιόζηδες. Από Σλοβάκους. Καραγκιόζηδες. Καραγκιόζηδες. Τα σωληνάκια. Έτσι. Λοιπόν. Ο Φιόνης λέει ένας φίλος μου. Τι. Εθνική. Πες λέει. Δεν είναι ακόμα για εθνική. Πες λέει τον αξιοπρεπή κύριο λέει, που σου λέει το Φιόνη. Να πες το μάνατζερ του Φιόνη. Που τον ξέρω κιόλας προσωπικά. Όχι, δεν είναι ο μάνατζερ του Φιλιώνη. Ένα φίλο του Φιλιώνη είναι. Καλά, καλά, καλά. Ωραία, εγώ λέω λοιπόν στο μάνατζερ του Φιλιώνη που είπε το φίλο του Φιλιώνη να στείλει μήνυμα. Ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο ο Δημήτρης για εθνική. Φιλιώναρο είναι. Αλλά έχει. Παναθηναϊκό του χρόνου. Έχει. Ήρακλή. Να, εσύ! Ο Φιλιώνης δεν πρόδωσε τον Άρη σε αντίθεση με κάτι άλλο. Ο Φιλιώνης δεν και πρόδωσε. Και έκανε συμβόλο και έμεινε στον Άρη να μπορούσε να φύγει. Αυτό λέμε Φιλιώναρο. Του χρόνου όμω. Του χρόνου όμως θα είναι ο αρχηγός. Μαζί ο με Φιόνης. Το. Που θα πάει ο Μποχωρίδης. Α, μπράβο. Ποιος θα πρωτομείνει. Ο Φιόνης είναι εξαιρετικός και κακός. Το έχω πει από την αρχή της σεζόν αυτό. Χωρίς να χρειαστεί να μου στείλει ο φίλος μου μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κακός. Πήγα και πήρα τον Ντάλτον. Τον Ντάλτον. Και χαράμισα θέση ξένου εκεί. Ναι. Θα έπρεπε από την αρχή. Να μείνω Φιόνης. Να στείλει. Ναι, φυσικά. Γιατί σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα. Συμφωνώ. Είναι πολύ καλύτερο. Συμφωνώ. Πολύ καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστώ πολύ. Απλά χρειάζεται, δεν έχει την εμπειρία το παιδί. Εντάξει, θες και έναν Αμερικάνο κουτρουβαλέισον. Και αυτός που πήρες Χρήστα δεν ξέρεις. Είναι παικτάρα. Επειδή τα έχουμε πει αυτά εμείς από το καλοκαίρι πριν έρθω στο Λίμπερο. Ναι, ναι, τα έλεγε σε άλλο ρεύμα. Όχι, ούτε σε άλλο ρεύμα. Τα έλεγα όμως με το μυαλό μου. Λοιπόν, αυτός είναι όντως πολύ καλός παίκτης. Και είχα πει από την αρχή ότι ο Άρης δεν θα κινδυνεύσει και ότι είναι καλή ομάδα. Με αυτόν. Αυτός είναι καλός παίκτης. Αλλά έχει ένα κακό, είπαμε ποιο είναι το κακό. Το πε εσύ νομίζω. Ότι αν δεν πληρώνεται, φεύγει. Άμα, θέλει να πληρώνεται. Όπω όλοι. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή. Πραγματικά. Θα πληρώνεται. Τουλάχιστον ξέρουν, θα πληρώνεται πρώτο. Εάν πληρώνεται κανονικά, είναι καλό παίκτη. Τι γίνεται εδώ, φίλε. Με δείχνει. Εδώ. Γρατάρανδο. Τώρα το κατάλαβε με την Τρίτη. Εδώ, η Εψεύρου, παιδιά, ναι. Αναστέλει τα προβλήματά τη. Λόγω κουρμάτων. Ναι, λόγω επεισοδίων. Έφω πλακώνω. Μην τα γήπεδα. Έχετε διαλύσει αρένες. Το ποδόσφαιρο, το έχω πει φίλε. Το έχετε διαλύσει. Ποιος είναι πρόεδρος της Ευσεύρου? Νομίζω δεν είναι δικός μας. Νομίζω δεν είναι δικός μας, γι' αυτό και το γράφουμε. Χρυσάνθε. Ναι. Καληνύχτα. Είναι άικορη στη άδεια. Σε μια περίεργη απόφαση γράφει. Πες το Κώστα. Χρυσάνθε. Αφού είναι 8-8-1. Πώς το είχε γράψει. 8 είναι δική μας, λέει στην εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ. 8 είναι της ΑΚ και ένας του Ολυμπιακού. Ένας άλλος φίλος μου μας ακούει. Τι εννοούμε 8-8-1. Ναι, τι εννοεί, ναι, όντως. Όταν λέμε δική μας, τι εννοούμε. Είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, απλά υποστηρίζουν την ομάδα, αλλά ψηφίζουν για το καλό του ποδοσφαίρου. Ναι, πάμε παρακάτω. Θα σου το εξηγήσω στο διάλειμμα, Χρυσάνθε, για να το καταλάβεις. Τι είναι το 8-8-1. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Βρακάς σε ποιους είναι? Δεν το ξέρω τον κύριο. Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Καλή επιτυχία στην Ένωση Εύρου και στα πρωταθλήματα εκεί. Εμείς ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, Χρυσάνθε. Έχουμε σημαντικότερα ζητήματα να. Και εμείς με το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε. Αναλύσουμε. Επειδή ο γιος του προέδρου της ΕΨΥ πήρε του δεξιού χεριού, δηλαδή του Βαγγέλη Γραμμένου, ναι. Ήταν ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Εκεί όμως δεν υπήρχε πρόβλημα ο γιος με τον παπά. Ξέρεις πόσα τέτοια παραδείγματα έχει. Γι' αυτό σου λένε γκέλα αυτό που κάνατε με το γιο του εφόρου κτλ. 100 τέτοια παραδείγματα έχει στην καθημερινότητα. Ναι. 100 σε όλες τις ομάδες. Ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Έχει σημαντικό. Παρά ένα είναι ακόμα. Μην πανηγυρίζεις. Παρακαλώ. Να διευκολύνουμε και το λέει παιδιά, λέει ακούτε, λέει τι λέτε. Πεχτάρα λέει που θέλει να πληρώνετε, λέει και ήρθε στον Άρη. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Μπράβο στο φίλο. Ναι. Ναι, αλλά είναι αλήθεια γιατί όπως το απαντάω, όπως το απαντάω, είναι γεγονός ότι είναι παιχτάρα, είναι γεγονός ότι όντως θέλει να πληρώνετε. Και είναι γεγονός ότι πάρθηκαν και εγγυήσεις και από φίλο μας, Χρυσάνθε. Πλήρωσε τον παίκτη. Ο φίλος μας. Ο φίλος μας και πλήρωσε και έναν ακόμη. Μπράβο. Α, όχι, πλήρωσε τον Ντάλτον για να φύγει. Ο φίλος μας. Ο φίλος μας. Εγώ θα έπαιζα δωρεάν στον Άρη. Κάτω από τα λαβάρια. Κι εγώ. Βέβαια. Το ταβάνι κτλ. Τα πάμε στο διάλειμμα. Έπαιζες. Μαζί παίζαμε όταν τα παίρναμε. Ναι. Τα πρωταθλήματα. Τα πρωταθλήματα. Στέργιο. Όταν ήσουν αριανός. Και τα κύπελα. Δεν ήμουν ποτέ αριανός. Ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Δεν ήσουν ποτέ. Όταν έπαιζε, ας πούμε, Άρης, ξέρω εγώ, Τρέισερ, Μπαρτσελώνα και το έπαιζε στο στοίχημα 1 εκατομμύριο. Πώς δεν έβαλε. Προχθές δεν ήσουν στο Άρης Περιστέρι. Τι ήσουνα. Α, μπράβο. Που θα πέφτατε. Όχι, στοίχημα Άρης Περιστέρι το είπανε. Στο Άρης Περιστέρι Κολοσσός. Και στο Άρης Κολοσσός ήμουν. Περιστέρι σε 1000 ευρώ. Μπράβο το Κολοσσός. Να πέσει. Να πέσει ο Κολοσσός. Τότε που θα πέφτατε. Που θα πέφτατε. Τότε που θα πέφτατε. Τι ήσουνα. Στο Ρέθιμνο Άρης. Τι ήσουνα. Δεν σου πάω με καμία βοήθεια του Άρη. Διαβάσε ιστορία λοιπόν. Μπας και πάλι με μια άκρη με καμιά συνέντευξη. Αν δεν κέρδισε. Καλά, άστα αυτό. Και δεύτερο άγκυρο. Έφαγες και το δεύτερο. Να δείξω το Κώστα. Να δείξω το μήνυμα στο Κώστα. Έφαγες. Δεν μπορώ. Μην το διαβάσεις στον αέρα. Τι γελάς, άκυρο σου δώσε. Τώρα θα πάρω τον πρώτο όμως. Στο άλλο νούμερο που το έχει κλειστό. Αφήστε να πάρω εγώ αυτός που θέλω και τελειώνω. Ο μόνος σίγουρος εδώ είμαι εγώ που βάζω διαφημίσεις. Break. Εδώ είμαστε. Πλέον είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με τους χορηγούς της δεύτερης ώρας της εκπομπής, Στέργιο. Βέβαια, Χρυσανδέ. Που τους έχεις όλους εσύ μπροστά σου. Λοιπόν, Repair Store. Repair Store. Το είπα ήδη και από την πρώτη ώρα, αλλά ξανά, δεν πάνω που χρειάστηκε ξανά. Το κινητό που χάλασε. Έφτιαξε όμως τώρα. Έφτιαξε. Θα τον έχουμε λογικά μαζί μας. Ωραία. Το φίλο. Ναι. Για μπαταρίες, οθόνες, ποντίκια, καλώδια φόρτισης, φορτιστές. Τα πάντα. Ναι. Ποντίκι έχει ένα απέναντί σου, ένα ποντίκι. Μεγάλο. Διορθώνουμε τα πάντα με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 11 στο κέντρο, Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Λοιπόν, επίσης τη δεύτερη ώρα μαζί μας το Καλογεράς. Να είστε υπεύθυνοι πίσω από το τιμόνι, είτε είστε μόνος σας, είτε με οικογένεια. Έτσι. 2 φορές παραπάνω. Και πριν από κάτι ταξίδι και θα έρθει κάποιο σημείο χειμώνα και θα αρχίσει να βρέχει, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Θα πάτε στο Auto Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο. Αντικατάσταση σας δίνουμε. 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ autokalogeras.gr. Και επίσης μαζί μας δεύτερη ώρα όπως κάθε μέρα η πίτσα Mr. Gold. Η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να φάτε πίτσα ή αν θέλετε να φάτε κάποιο φαγητό ημέρας. Έτσι. Αν κάποιος από εσάς δεν του αρέσει το ζυμάρι. Βέβαια. Και μουσακά και παστίτσιο και σουφλέ και ρωτήστε κάθε μέρα τα παιδιά. Και σαλάτες έχει και μακαρόνια. Έχει το μενού της ημέρας 2-3-10-62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι δηλαδή εδώ και 10 λεπτά μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Στο 2-3-10-62-85-86 ή αν θέλετε περάστε μια βόλτα από τις οικές Μεσολογίου 2. Εξυπηρετούμε και δυτικά αλλά και στο κέντρο. Χρήσανε και Κώστα. Λοιπόν, ποιον καλησπέριζουμε. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις όταν μιλάμε για τον Γιώργο. Έχει φάει με το κουτάλι τα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σε δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Στεργιό. Τι γίνεται, καλά είσαι. Το ραδιόφωνο. Καλά είμαι, είμαι. Δόξα τω Θεώ, καλά, όλα καλά. Ραδιόφωνο ή τηλεόραση έχει ανοιχτό. Ραδιόφωνο, να βγω, ακούγεται. Κάτι ναι. Να βγω έξω. Εκτός αν ακούνε εμάς. Αν ακούνε εμάς, μείνε. Γιώργο, ποιο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θυμάσαι πιο έντονα στην καριέρα σου? Κοίταξε, εντάξει, όλα τα παιχνίδια εντάξει, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, είναι μεγάλα παιχνίδια. Πάντα τα παιχνίδια Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου, γενικά του ποδοσφαίρου. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω τύχει σε πολλά παιχνίδια και πολύ δύσκολα τα χρόνια εκείνα τότε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εγώ ας πούμε σαν παιχνίδια, ειδικά ένα παιχνίδι, ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι ήταν μέσα στην Τούμπα και έχει να κάνει με την αδικία. Γι' αυτό το λέω χαρακτηριστικό παιχνίδι. Έχει να κάνει με την αδικία. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε με το χέρι του Τάκολα. Τάκολα βέβαια. Του Τάκολα, ναι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό γιατί και ήταν χαρακτηριστικό γιατί είχαμε μια διένεξη με το διαιτητή τότε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και γύρισε και μου είπε σαν αρχηγός τότε που ήμουνα εγώ, δηλαδή σαν να μου είπε ότι όσο και να παίζετε δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε. Ναι. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα αγωνιστικά νομίζω όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή είναι 2 ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, κεντρίζουν αυτά τα παιχνίδια όπως είπα και πριν. Από την άλλη πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχει καλύτερο υλικό, έχει καλύτερο επίπεδο σαν ομάδα. Είναι ομάδα, είναι σύνολο ομάδας και εύχομαι και ελπίζω να μπορέσει να καταφέρει να πάρει το θετικό του αποτέλεσμα, δηλαδή την νίκη μας στο Καραϊσκάκη. Υπάρχει φαβορή, Γιώργο,
στο ντέρμπι της Κυριακής. Δηλαδή το αίτιο του ΠΑΟΚ αντισταθμίζεται από την έδρα του Ολυμπιακού. Πώς το περιμένεις το παιχνίδι, αν υπάρχει φαβορή, αν δεν υπάρχει? Κοίταξε να δεις, όχι, φαβορή δεν υπάρχουν. Σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβορή, γιατί είναι δύο ομάδες, άσχετα που παίζει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Εγώ θα έλεγα ότι το άγχος ο Ολυμπιακός το έχει, γιατί παίζει την έδρα του, θέλει να διατηρήσει εκεί. Από εκεί ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με το αίτη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Καραϊσκάκη να είναι αυτός που είναι, να δείξει τι χαρακτήρα και τι ομάδα έχει και να διεκδικήσει την νίκη. Νομίζω ότι αν με έλεγε σε πιθανότητες, σε ποσοστά, είναι 50-50 το παιχνίδι. Σε αυτά τα παιχνίδια κρίνεται ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος, αυτός που θα περιορίσει τα λάθη του, και από την άλλη αυτός που θα εκμεταλλευτεί τις όποιες καταστάσεις δημιουργηθούν, έτσι ώστε με την ηρεμία που θα έχει σαν ομάδα να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα. Ήταν σημαντικό, Γιώργο, για την οικονομία του παιχνιδιού, το ότι ο ΠΑΟΚ πάει ισόβαθμος και όχι στο μείον 2? Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βαθμολογικά, είναι ίδιοι, έχουν την ίδια βαθμολογία, η ψυχολογία είναι δική μας, αλλά εγώ θα μείνω καθαρά στο αγωνιστικό. Και σαν ομάδα, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ τον βλέπω πιο πλήρη, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι πιο ομάδα, έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές, και όπως είπα και προηγουμένως, το άγχος το έχει ο Ολυμπιακός, δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί με το χαρακτήρα που έχει σαν ομάδα να διεκδικήσει την νίκη. Και νομίζω ότι εγώ, ας πούμε, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει και θα πάρει το θετικό του αποτέλεσμα. Γιώργο, γίνεται πολύ κουβέντα, το αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ εύκολα ο καθένας από εμάς, για το ΒΑΡ και τους ξένους διαιτητές και τους Έλληνες και ποιοι είναι στο ΒΑΡ, και έχουμε δίκιο. Η αλήθεια είναι 5-6 περιπτώσεις πραγματικά οι άνθρωποι κατάφεραν να εξαλείψουν και το ΒΑΡ. Το ότι θα υπάρχουν Ισπανοί και στο χορτάρι και στο ΒΑΡ, σε κανένα αισθάνεσαι πιο έτσι ασφαλής ή είσαι ακόμη επιφυλακτικός? Κοίταξε να δεις, σε αυτό έχει να κάνει, εντάξει, το έχω πει εγώ για τους ξένους διαιτητές. Αυτό που το πιο σημαντικό είναι με τους ξένους διαιτητές είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η προκατάληψη σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες. Βλέπουμε μια διαφορετική αντίδραση. Σίγουρα το ΒΑΡ έχει επηρεάσει πάρα πολύ και θα έλεγα ότι για μένα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να περιορίσει κάποιο λάθος που μπορεί να γίνει σε μια λάθος απόφαση. Και έχει διορθώσει και λάθη φέτος αρκετά. Ορίστε. Και έχει διορθώσει, λέω, και λάθη σε πολλά παιχνίδια. Ναι, έχει διορθώσει και το βλέπουμε, δηλαδή, ότι ναι, μπορεί να γίνει. Δηλαδή μια απόφαση λάθος του διαιτητή ή του επόπτη, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει και να αλλάξει και ένα παιχνίδι ολόκληρο. Στο Καραϊσκάκι κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και δεν διορθώνονται. Εντάξει, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Ας το να μην το συζητάμε, είναι άλλη κατάσταση. Ακόμα και εκεί φέραν τα πάνω κάτω. Γι' αυτό σε ρώτησα, το γεγονός ότι υπάρχουν ξένοι διαιτητές, θα υπάρχουν την Κυριακή Ισπανοί και στο ΒΑΡ, αν μπορεί λίγο έτσι να μας κάνει να είμαστε. Ναι, σίγουρα είναι πολύ. Θα είναι πιο θετικό, γιατί σου είπα, δεν θα υπάρχει προκατάληψη, δεν υπάρχει εκείνο εκεί να σμπρώξω, να βοηθήσω. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν να κάνουν, παίζουν ένα παιχνίδι, είναι πιο έμπειροι, είναι πιο σωστοί, το βλέπουν πιο ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικά. Θέλω να ελπίσω ότι και η διαιτησία θα είναι ανάλογη και αντάξια του παιχνιδιού που πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό, ναι, το ότι είναι ξένοι διαιτητές και υπάρχουν και στο ΒΑΡ το ίδιο. Θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύω δεν θα υπάρχει καμιά αδικία. Θα έδινες πολλά, Γιώργο, για να είσαι μέσα στο χορτάρι την Κυριακή? Σε άλλα χρόνια του δικά σου, γιατί εντάξει, τα παιχνίδια Κυριακής έχουν αφήσει ιστορία στα παιχνίδια Ολυμπιακού. Εννοείται, ρε Στέργιο, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι, σου είπα και στην αρχή, κεντρίζουν, τα θέλει ο ποδοσφαιριστής, τα θέλουν οι ομάδες. Μέσα από τέτοια παιχνίδια αναδεικνύεσαι και μεγαλώνεις και το όνομά σου, αλλά και το πρεστής και της ομάδος. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και νομίζω είναι ο καθένας θα ήθελε να παίξει. Τώρα προσωπικά για μένα, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω, να είμαι εκεί. Δεν πειράζει, θα το δω από την τηλεόραση. Πάλι το ίδιο σημαίνει για μένα και για όλους τους παοξίδες. Είμαστε εκεί στην ομάδα, θέλουμε να κερδίσει η ομάδα, πιστεύω θα τα καταφέρει η ομάδα, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε εισπράξει τεράστιες χαρές από αυτή την ομάδα και κάτι ανάλογο πιστεύω ότι θα γίνει και στον αγώνα της Κυριακής. Σου αρέσει, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Ράσβαν Λουτσέσκου? Βλέπεις? Ναι, ναι, μου αρέσει. Είναι πιο ελκυστικός, είναι πιο γρήγορη η ομάδα, είναι πιο επιθετική η ομάδα. Έχουν μπει νέα παιδιά που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπήκαν καινούργιοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα.
Ναι, κοίταξε να δεις. Γενικά η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι μια δομημένη ομάδα, είναι μια ομάδα τριών ετών. Πλέον ξέρουν και τα πατήματά τους. Ήρθε ο καινούργιος ο προπονητής, ήθελε λίγο χρόνο έτσι ώστε να περάσει τη φιλοσοφία του. Βλέπουμε ότι την έχει περάσει στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη και μια διάρκεια. Δηλαδή και νομίζω ότι και αυτός ο προπονητής ναι, έχει δώσει τα δικά του στοιχεία, έχει δώσει τη δική του φιλοσοφία και ναι, ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά, είναι πιο ελκυστικός, είναι πιο γρήγορος, προσπαθεί να παίξει πολύ πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι έχει και πολύ, έχει δηλαδή ακόμα να δώσει πάρα πολλά. Και ατομικά κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν φτάσει στο top της απόδοσης. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ναι, με πρόλαβες. Αυτό είναι βασικό, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά μέσα στην ομάδα που ακόμα δεν έχουν φτάσει έτσι σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ο Μπίσε είναι νούμερο ένα, νομίζω. Δεν είναι. Ορίστε. Ο Μπίσες Βαρ είναι το πιο έτσι τρατακτό παράδειγμα. Ο Μπίσες Βαρ, ναι, εκεί πήγε στον πρώτο που πάει το μυαλό μου είναι εκεί. Δηλαδή είναι ένας παίχτης κλειδί, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ένα παιχνίδι. Βλέπουμε ότι το παιδί προσπαθεί ακόμα να βρει τον εαυτό του. Θα το βρει γιατί είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητώ. Είναι τέτοια... Από την άλλη υπήρχε η απουσία του Βιερίνια, πολύ σημαντική, αρχίζει το παιδί και αυτό να μπαίνει. Μπήκανε κάποια καινούργια παιδιά που και αυτά προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, δηλαδή έχει πολύ καλό υλικό που μπορεί ο προπονητής ανά πάσα στιγμή να κάνει μια σωστή διαχείριση και να αξιοποιήσει τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα. Πάντως τέτοια παιχνίδια, Γιώργο, όπως είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι παιχνίδια που έχεις την ευκαιρία, αν είσαι παίκτης με ποιότητα, να κάνεις ένα restart. Θα μπορούσε δηλαδή ο Πίσεσβαρ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση και να ξεχάσουν πολύ ότι 11 μάτς τώρα στο πρωτάθλημα δεν δίνει και πολλά στην ομάδα. Έτσι δεν είναι. Εννοείται φυσικά. Εννοείται. Περιμένεις από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές σε κάτι τέτοια παιχνίδια να είναι εκεί, να δίνουν το παρόν. Και ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, δηλαδή αυτό που είπε, συμφωνώ. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τώρα την Κυριακή έναν Πίσεσβαρ πολύ καλύτερο, να το πιάσει, να είναι στην καλή του μέρα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό, και να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα. Δηλαδή να βοηθήσει και τον εαυτό του, αλλά και την ομάδα. Ναι, θα γίνει αυτό. Και μακάρι να γίνει από την Κυριακή. Δηλαδή είναι παίχτης κλειδί ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τον εμπιστεύεται πάντως, Γιώργο, ο Αμπέλ Φερέιρα και στα τελευταία μάτς. Γενικότερα τον, δεν έχει άρρη την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, σου είπα και πριν, με τεράστια ποιότητα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει ανά πάσα στιγμή να διαχειριστεί και το παιχνίδι αλλά και τον εαυτό του και τους συμπαίχτες του. Είναι, αν η προσωπική μου άποψη, είναι κλειδί ο Μπίσεσβαρ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ποδοσφαιριστής κλειδί. Δηλαδή είναι από τους ποδοσφαιριστές που ο προπονητής στηρίζει πολλά. Πάντως γίνεται πολύ κουβέντα και από τα χρόνια τα δικά σου και παλιότερα και τώρα. Πάντα ο κόσμος του αρέσει να κάνει κουβέντες γιατί δεν παίζει αυτός. Υπάρχει κουβέντα γιατί δεν παίζει περισσότερο ο Πέλκας ή γιατί δεν παίζει ο Άκπομ ή γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να διαχειριστεί 20 παίκτες που νομίζουν ότι πρέπει να παίζουν βασικοί. Είναι ο στόχος για παράδειγμα. Κοίταξε να δεις, ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει. Ναι, ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει να είναι βασικός. Τώρα από εκεί και πέρα η επιτυχία του προπονητή είναι να μπορέσει να διαχειριστεί το ρόστερ των 20 ποδοσφαιριστών και πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και είναι ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δίνουν το παρόν, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο του προπονητή. Αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο προπονητής αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή να τους έχει όλους σε ετοιμότητα είτε για ένα ημίχρονο, είτε για 10 λεπτά, είτε για 90 λεπτά, να δίνει το παρόν ο ποδοσφαιριστής γιατί είναι υποχρεωμένος, είτε παίξει βασικός είτε αλλαγή, να είναι εκεί να δώσει το παρόν. Και από την άλλη αυτό που σου είπα και προηγουμένως, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο υλικό που όπως και να το κάνουμε παίζουν 11 ποδοσφαιριστές. Κρίνει ο προπονητής ότι αυτοί οι 11 είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, βλέπει ανάλογα και το παιχνίδι και πάει, βασίζεται πάνω σε αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπολογίζει τα άλλα τα παιδιά. Εκεί ας πούμε το κλίμα που δημιουργείται, δηλαδή ας πούμε ο Λουτσέσκου για μένα είχε καταφέρει αυτό το πράγμα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα άριστο κλίμα, είτε δηλαδή έβλεπες παιδί που μπαίνει 5 λεπτά και ήταν εκεί, ορκισμένος, και έβλεπες και τον άλλο το 90 λεπτό πάλι το ίδιο. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα του Λουτσέσκου που είχε σαν προπονητής. Ναι. Κάτι ανάλογο, εντάξει. Ο Φερέιρα τώρα έχει ένα άλλο διαφορετικό πλάνο. Δεν είναι ότι δεν στηρίζει ή δεν υπολογίζει κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είπες, τον Μπέλκα
ή το Στόχ ή τον, ξέρω εγώ, τον Ακμπομ, που είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Απλώς αυτή τη στιγμή έχει ένα πλάνο, βασίζεται σε κάποια παιδιά, του βγαίνουν αυτά τα παιδιά. Και να μάθει την εβδομάδα. Όχι δύο και τρία. Και ένα μάθει την εβδομάδα. Είναι και αυτό σημαντικό παράγοντα στην κουβέντα μας. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Αν υπήρχε Ευρώπη και κύπελο, νομίζω θα πέρανε και άλλοι παιχνίδια. Ναι, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά όταν έχει κάποιε άλλε, δηλαδή όταν έχει και άλλα παιχνίδια. Θα πέρανε περισσότερη κάποια ευκαιρία και άλλα γίστερα να ξεκουραστεί, είτε να κάνει την ανάλογη διαχείριση που πρέπει να κάνει. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Και ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει και πολλούς και έχει και καλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή και ξεκίνησα να σου πω, δηλαδή για παιδιά, ας πούμε, ο Ακμπομ με εμένα είναι η αδυναμία μου, το συμπαθώ πάρα πολύ. Όμως είδες, έβαλε το Σβιντές και τι να του πεις. Μου το παιδί είναι κάθε Κυριακή βάζει γκολ, είναι εκεί, δίνει παρόν. 7 γκολ σε 11 μάτς. Να πέσει αυτή τη στιγμή ο Σβιντέσκι. Ο Μίσιτς του έδωσε την ευκαιρία, τον στήριξε. Είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Γιαννούλης. Και αυτά είναι στα σύν του προπονητή. Γιατί αυτό το προπονητής το έβγαλε. Ναι. Και ρω κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω εδώ αν ο Χρήστος και ο Κώστας θέλουν κάτι να σε ρωτήσουν. Έχοντας βιώσει στο πετσί σου πολλές αδικίες κατά κοινή ομολογία στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πώς αφού γκράζεσαι τώρα σαν οπαδός, πλέον σαν φίλαθλος, το κλίμα που δημιουργεί ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια? Περί αδικίας του Ολυμπιακού, ναι, πολέμου. Εγώ μίλησα και την προηγούμενη εβδομάδα κάπου με πήραν τηλέφωνο και θα το ξαναπώ και σε εσάς. Και μάλιστα πέσανε να με, όχι να με φάνε, στα σχόλια τα γενικά ξέρεις τι γίνεται από Αθήνα. Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ και δεν, η μόνη ομάδα που δεν πρέπει να μιλάει για αδικίες είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ντροπή, είναι και έσχος και είναι τραγικό να μιλάει ο Ολυμπιακός για αδικίες στο ποδόσφαιρο. Η μόνη που δεν είναι αδικημένη τόσο αυτά τα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια τα δικά μου από παλαιότερα, από πρόσφατα, είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε απλώς ο Ολυμπιακός το κάνει, αυτό είναι ένα τρυπάκι που μπαίνει, εσκεμμένο είναι, να δημιουργήσει ένα κλίμα αρνητικό, να τεντώσει λίγο τις καταστάσεις και τα πράγματα, έτσι ώστε να αποσυντονίσει την όλη αυτή κατάσταση. Γιατί σου είπα και πριν, το άγχος το έχει ο Ολυμπιακός, δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, τον φοβάται πολύ ο Ολυμπιακός και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά πλέον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και εκεί το θέμα, γιατί το φοβάται και εξωαγωνιστικά λόγω Σαββίδη, και πότε καλλιεργεί και δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Έτσι ώστε να αποσυντονίσει το όλο κλίμα και να δημιουργήσει τις καταστάσεις αυτές που θα δημιουργηθούν στο γήπεδο. Ναι, αλλά γιατί... εγώ θα τα ξαναπώ, είναι γελίο και αστείο να μιλάει ο Ολυμπιακός για αδικίες γύρω από το ποδόσφαιρο. Γιατί... όλες οι ομάδες είναι αδικημένες και πολύ περισσότερο από ο ΠΑΟΚ, από τον Ολυμπιακό και από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε δεν πρέπει να μιλάνε αυτοί για τέτοια πράγματα. Ίσως βγάζει, Γιώργο, και φόβο ή μια παραδοχή ότι τελικά ο φετινός Ολυμπιακός είναι βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν αντιλέγει κανείς, αλλά ίσως δεν είναι τόσο καλός όσο ο ΠΑΟΚ. Και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει 2-3 μονάδες καλούς, που είναι καλοί ποδοσφαιριστές, έχει 2-3 καλές μονάδες. Ο ΠΑΟΚ, σου είπα και πριν, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα συνόλου με πολύ ποιοτικούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 παίκτες που μπορούν να σε κάνουν τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν σύνολο, είναι ομάδα. Είναι πιο γεμάτη ομάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλά να περνάς. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, γεια, γεια. Αυτά λοιπόν. Γιώργος Τουρσουνίδης. Ωραία τα. Με ένα γκολ που πέτυχε. Κάτι να δεις πω τι ήταν, 97-98, σε μια νίκη με 2-1 έσπασε και μια αρνητική παράδοση που είχε δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Λίγες νίκες συγκριτικά με τα μάτς που έπαιξε ο Γιώργος, δηλαδή ένα 3-0 το 94-95 με Χαν. Πάρη Χαν, φίλε. Πολύ καλή ομάδα και του ΠΑΟΚ. Στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία κάπου το είχε χάσει ο Ολλανδός, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Το 2-1 που είμαι στις Τούμπας και πολλά παιχνίδια στα οποία γράψαν ιστορία. Όχι ο Ψυχομάνης, όχι ο Κασναφέρης. Καλά παιδιά τότε. Και ωραίες διαιτησίες. Το Κασναφέρης εγώ τον έδωσα. Και υπάρχουν και βίντεο, να σου πω κάτι. Ναι, το 2-4. Η μεγαλύτερη παραδοχή. Με το αίμα. Η μεγαλύτερη παραδοχή εκείνης της εποχής. Δεν είχα δει τίποτα με το ψυχή. Στεριό. Είχε τελειώσει η σύνδεση. Υπάρχουν βιντεάκια. Δεν είχα monitor. Υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube σελίδων του Ολυμπιακού. Gate 7, ξέρω εγώ, Ελευσίνα κτλ. Που έχοντας τα παιχνίδια αυτά,
του 95, του 92, του 98, έχουν κόψει τις φάσεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι πάει να βγει ο παίκτης, ο Νιάδης γίνει μπροστά. Στην εξέλιξη της φάσης έχει φύριξει πέναλτι ο Χίκας να φέρει ή ο Ψυχομάνης. Το κόβουν αυτό. Κατευθείαν πέναλτι. Γιατί και οι ίδιοι δεν αντέχουν να βλέπουν και είναι τα έσχη. Ένα ωραίο πάω. Μιλάμε για έσχη τότε. Πάω Ολυμπιακός είναι εκεί με τον Καστίγιο, φίλε. Που του πετάτε πέτρες στο... στον αγωνιστικό χώρο κτλ. Κερδίζει 2-3 ο Ολυμπιακός και βγαίνει ο Καστίγιο και λέει. Όχι, λέει, δεν είναι έδρα αυτό. Λέει, την επόμενη φορά να πετάξουν ακόμα περισσότερες πέτρες. Ίσα-ίσα παίζω καλύτερα όταν μου πετάνε πέτρες. Παίζω καλύτερα όταν μου πετάνε πέτρες. Εντάξει. Πέτρα βέβαια είχε πεταχθεί και στον Καραλιόπουλο που τον βρήκε στο κεφάλι. Καζούρα θέλει να κάνει και το αλλά είπε για να δεν διακόπηκε τους συγκλήσει. Μπράβο στο Μερκούρι. Ποιο, που δεν... Τι, σηκώθηκε. Στο νοσοκομείο πήγε. Σηκώθηκε όμως. Τι σηκώθηκε. Πέτρα στο κεφάλι. Δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Τι. Δεν έγινε ανεγκέφαλη τίποτα. Υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα γήπεδα. Σωστό. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Στέλιος. Ναι. Λοιπόν. Εισιτήρια και χορηγή να καταφέρουμε. Ένα μήνυμα για τον Χρήστα το δεύτερο. Αλήθεια. Α, βλέπει τα μηνύματα. Στέλνει ο φίλο. Και 164. Και γράφει Άρης. Εναντίον μα. Και 709. Α, άλλο, ναι, 709. Ωραία, ναι. Ο φίλο ο Στέλιο. Ναι. Καλημέρα, Αλάνια. Αλάνια, ευχαριστούμε. Χρήστα, δεν πρέπει να δούμε Μαντσίνη βασικό. Τελεία Άρης. Θέλει να μπει στα εισιτήρια και θα μπει ο Στέλιο. Κοίταξε. Με δεδομένο ότι την Κυριακή δεν παίζει ο Ιντέγε. Γιατί είναι τιμωρημένο. Καλύτερα εσά. Δεν λέω όχι, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Το φυσιολογικό λοιπόν είναι ότι ή ο Ντιγκινή θα πάει στην κορυφή ή ο Λάρσον θα πάει στην κορυφή. Βέβαια, εγώ λέω ότι με κλειστές άμυνες, σαν αυτό που θα έρθει η Λαμία, σε εντός έδρας παιχνίδι, δεν είναι το ιδανικό να έχεις center forward τον 1,50. Ο Λάρσον είναι γι' αυτό ακριβώς που έγινε στην ΑΕΚ. Να κλέψει την μπάλα, να βγω στην κόντρα, να έχω ταχύτητα να βάλω γκολ. Υπό αυτή την έννοια. Αν επιλέξει το Λάρσον, νομίζω ότι ο επόμενος παίκτης που θα μπει στην 11 είναι ο Μαντσίνη. Αν επιλέξει τον Ντιγκινή, είναι πάλι λογικό στην 11 να μπει ο Μαντσίνη στη θέση του Ντιγκινή, πίσω από τον επιθετικό δηλαδή. Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με δεδομένο ότι είναι και από ό,τι φαίνεται ο Τόνσο. Σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι. Είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή. Νέα σεισμική δόνηση στην Αλβανία πριν από λίγο. 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Με μικρό εστιακό βάθος, αλλά με αρκετή ένταση. Το 5,1 δεν το λες και λίγο. Ναι. Και δυσκολεύει αυτό την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων. 40 είναι κρύα της των 40, ναι. Μα το λέγαμε και χθες ότι οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι είναι δεκάδες και εκατοντάδες ορισμένες περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν είχαμε την αντίληψη ακριβώς της εικόνας που υπήρχε αρχικά. Δηλαδή, και εγώ όταν είδα. Δεν την είχαν και οι ίδιοι. Ναι, σεισμός, εντάξει, οκ, λέω σεισμός, έχει και τρεις νεκρούς, κρίμα οι τρεις άνθρωποι κτλ. Αλλά όσο περνούσε και όσο περνάει. Χωριά κτλ. Ναι. Φίλε, ναι, τα σπίτια δηλαδή. Μπορώ να καταλάβω. Όχι, λοιπόν, προχθές έχει δει και τώρα στα χωριά της Αλβανίας. Στο Δειράχιο έχει πάρα πολύ. Ναι, η μία είναι η σύντροφο του γιου του Ράμα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Ήταν σε μια πολυκατοικία εξαόρροφη. Ναι, δεν είναι μόνο στα χωριά. Είναι και δεν ήταν κέντρα, δηλαδή εντάξει, κάπου ναι. Που ήταν χαμόσπιτα και τέτοια που λέμε. Ήταν σε πολυκατοικία εξαόρροφη. Προφανώς χτίστηκε. Ήταν ψεύτικη. Και ο Προμηθέας, για να πέσει. Και ο Προμηθέας συγκεντρώνει ήδη πρώτη ανάγκη για του σεισμόπλουτου στην Αλβανία. Πολλές ομάδες. Ήταν δυνατός ο σεισμός κιόλας, έτσι, μην το ξεχνάμε. 6K. 6K, ναι, ρε Σικώστα. 6K, ρε. Και χθες είχε στην Κρήτη 6,1. Είχε 5,8 και ήταν στη θάλασσα. Α. Ού. Εδώ που είχε το τέτοιο. Κοίτα. Τι, ο ληστής. Στο πρόσωπο και το δείχνουν, ναι, μην το βλέπεις. Λοιπόν. Τι πυροβόλησε. Φοβερό. Πω. Φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, όμως να το δείχνεις και ώρα μια μισή. Ναι, τι το δείχνουν τώρα αυτό. Δηλαδή. Και δεν ήταν ληστεία. Ξανά. Τρεις ώρες. Δεν ήταν ληστεία αυτό το πράγμα. Δεν ήταν για ληστεία. Δεν γίνεται, γιατί το αδίνει όλα. Χειράμενε η ληστεία. Φεύγοντας την πυροβολήσω. Ναι. Σου λέει για να μην με δει, με είδε. Με είδε, με κράνο ωράει. Φίλε, μην το δείχνεις ώρα μια μισή. Στο open, Στέργιο. Ναι, μην το δίνει, φίλε. Εντάξει, οι άλλοι το δείξανε, πιστεύει. Όχι, ας έλεγε δείξε όπως ο Σκάι τον Μπιμπίλα. Μπιμπίλας. Συγγνώμη. Το Μέγα Αλέξανδρο δηλαδή. Ο Σπύρος Μπιμπίλας. Γεια σου Σπύρο. Χρόνια είναι φίλε αυτός. Ποιος. Χρόνια ο Μπιμπίλας.
Το ξέρω, Κώστα. Χρόνια από τα ξέρω ακριβώς τι είναι. Από τα Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα. Ναι. Και τι είναι και τι, και τι είναι. Τι είναι και πώς είναι που λέγει ο Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω τι είναι και πώς είναι. Πάμε στο break. Πάμε. Μαζί με τον Μπάγεβιτς. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δύο εισιτήρια για το Άρης Λαμία. Σωστά. Δύο εισιτήρια για το Ηρακλής Λαύριο. Γυαλάκι ηλίου. Η λέξη Άρης ή τη λέξη Ηρακλής και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, παιδιά. Γυαλάκι ηλίου αξίας 65 ευρώ από Opticon Express ή γυαλί πρεσβειοποίησης με τιτάνιουμ σκελετό. Όλοι, μα όλοι, κερδίζετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Και το τελευταίο τέταρτο έχετε ακόμα 10 λεπτά. Για να διεκδικήσετε είτε εισιτήρια, δύο δίνουμε σήμερα, του Άρης Λαμία. Πότε είναι, Κρίστανθε, θυμάσαι? Κυριακής 5 και 4. Ωραία ώρα. Εφεύγει ο Άρης ονοματεπώνυμος στο 545-26 ή δύο εισιτήρια για το Ηρακλής Λαύριο. Πότε είναι, Κώστατο? Σάββατο 5 παρατέρατο. 5! Ναι. Όχι, 4. Όχι. Πήγε 5. Εφεύγει ο Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 545-26. Αυτό το Σάββατο 4 παρατέρατο. Ήταν. Αυτό το Σάββατο περιέργως, ναι, όλα τα μάτια αγωνιστικής. Είναι όλα σε διαφορετικές ώρες. Ωραία. Το ένα είναι 4.30, το άλλο είναι 5, το άλλο είναι 5.30, το άλλο είναι 5 παρατέρατο. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει, εντός ή εκτός? Παναθηναϊκός. Αυτός σου έρχεσε 50. Δεν ασχολούμαστε με μαδούλες. Ναι, αλλά τον έβαλε 80 όμως. Έτσι, 81. 130. 130. Έχει πάει κανένας 130. Ποτέ. Παραλίγο να περάσουν και τον... Ποιον έχει το σποτάκι της Καϊρακλής? Κοιτάμε μπροστά. Το Μουμουγλου, πώς λέγεται? Την νίκη του, ναι, όντως. Πώς είχε βάλει, 132. Κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να κερδίσουμε το Λαύριο. Κώστα, μετά από αυτή την είδα να κοιτάτε πίσω. Τελικός με Λαύριο. Νίκη με Λαύριο. Όχι τελικός, νίκη με Λαύριο. Αν Κώστα, αν δεν κερδίσεις. Ναι. Θα κερδίσει ο Ηρακλής. Αν δεν κερδίσω, έσφιξα. Και χάσει 15 πόντους στο παλέ. Έσφιξα, Χρήστα. Με τον Μπράουν που τα βάζει όλα. Έχω σφίξει έτσι. Αν χάσω, ό,τι και να γίνει. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, πώς θα κερδίσει το Ρέθυμο? Έχει κερδίσει την Α και το Μπρομηθέα εκεί μέσα. Το συζητούσα χθες με ένα φίλο μου. Εκεί μέσα είναι πάρα πολύ καλό το Ρέθυμνο. Ο Ηρακλής θα κερδίσει. Πέρα τη φάση του. Αν καταφέρει ή ο Πάοκ ή ο Άρης να κάνουν διπλά, ο Πάοκ Νέα Σμύρνη και ο Άρης το Ρέθυμνο, θα είναι τεράστιο βήμα. Εγώ πέσω Νέα Σμύρνη. Ο Άρης αν κερδίσει, σώθηκε. Ο Άρης αν κερδίσει, σώθηκε. Όσο δεν κερδίζει, θα έχει πρόβλημα. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα πέσει. Πρόγραμμα, ναι. Αλλά όσο δεν κερδίζει. Θα είναι εκεί πέρα. Όσο δεν κερδίζει αυτό που πρέπει να κερδίσει, θα έχει πρόβλημα. Κερδίσει. Ισχύει για όλου. Και με Μπράουν τέτοια κερδίσουμε στον Ιωνικό. Γραμμού. Ισχύει για όλους, παιδιά, είπαμε, σας είπα την ειδική βαθμολογία που κάποιοι βλέπουν την κανονική βαθμολογία. Η ειδική, έτσι, βαθμολογία, είναι, κόλπα, η ειδική βαθμολογία είναι η εκτός προγράμματος νίκες που θα κάνεις και τα διπλά στις έδρες των ομάδων που έχεις άμεσο ανταγωνισμό. Ο, δηλαδή, κάνε ρε παιδιά. Ίντερ, ο Λουκάκου που κάνε δεν έκανε. Στη Σλάβια Πράγας κέρδισε, σιγάρε του εσύ. Την κολάρα ήταν αυτή. Τη Σλάβια Πράγας κέρδισε. Άρα ο Άρης αν κερδίσει το Ρέθυμνο κάνει ένα συνένα. Το Ρέθυμνο, έχει κάνει δύο εκτός προγράμματος νίκες. Δύο. Και το ΑΕΚ και το τέτοιο. Την ΑΕΚ και τον Προμηθέα. Το Άρης τον Περιστέρι. Ο Άρης έχει το Περιστέρι. Ο Άρης έχει δύο εκτός δύο εντός προγράμματος ήττες. Εντός έδρας. Τον Κολοσσό και τον Ιωνικό. Ναι. Ναι. Με ομάδες του ίδιου γκρουπ. Και άρα στο είναι στο μείον ένα. Οι νίκες σου εντός έδρας με ομάδες του ίδιου γκρουπ δεν μετράνε. Άρα ο Πάκ δεν είναι μετράει. Είναι οι αναμενόμενες. Άρα ο Πάκ δεν μετράει τίποτα. Όλες είναι αναμενόμενες οι νίκες του. Άρα είναι στο 0. Άρα ο Άρης είναι στο μείον 1. Όπως και ο Ηρακλής είναι στο 0. Γιατί? Γιατί έχασε από τον Πανιόνιο που είναι μείον 1 και κέρδισε στη Λάρισα. Ωραία. Λάρισα και Πανιόνιος. Γράψτε από τώρα. Λοιπόν, Λάρισα και Πανιόνιος λες. Εκτός αν η Λάρισα. Η Λάρισα όλο φέρνει παίκτες, φίλε. Εντάξει. Μέχρι και ο Άρης φέρνει παίκτες. Το σύνδημα δεν είναι να φέρνει παίκτες, είναι τι παίκτες φέρνεις. Η Λάρισα αυτός που έφερε. Μέχρι και ο Ηρακλής έφερε παίκτες. Η Λάρισα αυτός που έφερε είναι πρωταθλητής του NBA με τους Warriors, αλλά το παιδί έχει να παίξει δύο χρόνια. Ο Βις Κάρτερ. Ο Μπράντον Ρας. Ο Βις Κάρτερ. Παίζει ακόμα, Ο Βις Κάρτερ είναι 41 χρονών, 42 και παίζει για 22η χρονιά σερή στο NBA. Του πετάς ένα όνομα και λέει είναι εγκυκλοπαίδια του μπάσκετ. Είναι πολύ καλός. Γι' αυτό τον πήραμε εδώ πέρα, ξέρεις. Γιατί δεν ήρθε ο Πιτίνο στο ΑΚΑ με εμάς. 180-80 θα χάναμε. Για λοιπόν, να δείξουν οι παίκτες. Έλα, βάλει λίγο Πιτίνο να ακούσουμε. Σηκώνει τα πράσινα, τα τέτοια. Δεν θα βάλουμε να ακούσουμε Πιτίνο, θα ακούσουμε. Όπου και αν ταξιδέψει, υπάρχουν φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Εν τω μεταξύ είναι φοβερή και είναι προπονητής εθνικής. Στο ΑΚΑ, Χρυσανθέ, με 1 ευρώ εισιτήριο. 5 ευρώ εισιτήριο είχε. Ένα είχε. Πώς τα. Δεν τα ξέρεις καλά. Αφού είδα όλα τα tweet. Ο συνάδελφος που μετέδωσε το. Έλεγε 5. Αδιάβαστο ήταν. Ναι. Ένα. Γι' αυτό το βγάλαμε. Λοιπόν. Δεν το βγάλαμε. Όχι. Τι να μεταδώσει, θα μου πεις. Σε ένα παιχνίδι που εχθές είδε και ο Χρύσανθος. Είχε 130 άτομα. Άδειο.
Άδειο, σαν να παίζαμε φιλικό το καλοκαίρι. Και έφαγε 130 πόντου. Έφαγε 130. Ένα πόντο για κάθε άτομο που ήταν εκεί. Είχε δηλαδή, ας πούμε, για τα δεδομένα του ΆΚΑ, 1000 άτομα. Λέει, ήταν, υπήρχε ένα που φώναζε. Ναι! Όξο! Όξο! Αυτό φώναζε πάντα. Σε κάθε τέτοιο. Όξο! Όξο! Όταν έκανε επίθεση στο Ηρακλής. Είναι διάσημο αυτό στην Αθήνα, ρε. Στους και επειδή δεν υπήρχε ψυχή, ξουξου, ακουγόταν και έκανε και τα τέτοια, ξουξου και τέτοια. Ξουξου, έτσι φάραζε, ξουξου. Το ελληνικό μπάσκετ τα καλύτερα του. Και μετά βάλανε το μοναδικό που βάλανε στο μικροσκόπιο ήταν ο Καβαδάς. Επειδή έπαιζε στον Ολυμπιακό. Μπορεί να βγάζουν τα σουπεράκια όταν η παρουσιάστρια φοράει μίνι. Δεν νιώθετε καθόλου στον Sky. Άσχετη, ναι. Σε ένα μάτς πήρε χθες και ο Κρίζα αυτός ο Πάκο δεν τα κατάφερε. Το είδα, ναι. Είδα μέχρι το 2-0 το άφησα. Έφυγε 6,5 ώρα από το στούντιο. Ναι. Ήσουν 2-0, είχες δοκάρι. Στο 92 έγινε το 2-1. 3 ήθελε. Ήθελε 3-0. Είχε δοκάρι στο 2-0. Για να πάει στο μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο 2-0. Του ΠΑΟΚ. Στο 22-0. Σφάγει του ΠΑΟΚ. Το δοκάρι. Έπρεπε το δοκάρι να ήταν πιο δίπλα. 2-1 το Αθηναϊκό κατεστημένο κτλ. 2-1 στο 90 φεύγα. Οι Ουκρανοί Κώστα απέκλεισαν την ομάδα του Ρώσου ιδιοκτήτη. Οι Ουκρανοί του Ρώσου. Ποιοι είναι οι Ουκρανοί και ποιο είναι ο Ρώσος. Έχουν πόλεμο. Και στο 97 έγινε το 2-2. Ακού, ακού. Ο άσος του αιώνα ήταν το μάτς και φάγανε δύο γκολ στο 92 και στο 97. Και απογοητεύτηκαν μετά, ρε. Κατάρρευση. Έμεινε ο Πάοκ με 10 παίκτες, κατάρρευση. Λοιπόν. Ναι, κατάρρευση, ψυχολογική εννοώ. Ας ακούσουμε λίγο τι είπε ο Παύλο Γκαρσία μετά το παιχνίδι. Ναι, όλα είναι λεπτομέρειες. Πήγαμε σε πολύ δύσκολο ταξίδι στην Ουκρανία. Κάναμε λάθη εκεί. Και εντάξει, σήμερα είμαστε καλά. Γι' αυτό λέω, δεν θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα πάντα. Τους είχαμε και παραλίγο, δεν είχαμε λίγο και τύχη και εντάξει. Αλλά είμαστε πολύ περήφανοι για όλα τα παιδιά, γιατί τα δίνανε όλα, πέσαμε καλά και αυτό είναι το ποδόσφαιρο, εντάξει. Προχωράμε. Πώς ετοιμάζουμε τα παιδιά λέγοντας ότι δεν προκρίθηκε η καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι αυτό που τους λέτε την επομένη, πώς είναι την επομένη. Και η ζωή είναι έτσι. Η μπάλα είναι το ίδιο. Τη ζωή είναι το ίδιο. Δεν είναι πάντα δίκαιο. Δεν έχει πάντα πλεονέκτημα. Γι' αυτό πρέπει να παλεύεις. Αύριο ξανά προπόνηση. Έχουμε, δεν έχει χρόνο για να κλαις. Τώρα έχουμε Κυριακή δύσκολο παιχνίδι και αύριο πρέπει να κάνουμε προπόνηση. Στη ζωή είναι το ίδιο. Μπορεί να χάνει δουλειά, αλλά πρέπει να παλεύει κάθε μέρα για να πετύχει κάτι. Είναι ένα μόνο που έχει κάτι παραπάνω. Πάντα έχει τον κάτι παραπάνω. Γιατί ξέρουμε τι έγινε εκεί στην Αθήνα. Και όλες οι ομάδες θέλουν να μας κερδίσουν. Και εκεί στην Αθήνα είναι χειρότερο. Και αυτό το ξέρουμε χρόνια. Όχι 10 που είμαι εγώ εδώ στην Ελλάδα. Είναι 40-50 χρόνια, είναι τα ίδια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλή μπάλα, να τα δίνουμε όλα, να παίξουμε με ψυχή και τίποτα άλλο. Μετά, εντάξει, τώρα έχουμε και βάρ και όλα. Γελάει. Ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι έξω. Αλλά εμείς δεν πρέπει να έχουμε άγχος, τίποτα. Η ομάδα είναι καλή, δουλεύουν πολύ καλά, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε ποιότητα, έχουμε καλό προπονητή. Πρέπει να κάνουμε τα δικά μας δουλειά, να μην μιλάμε τίποτα, γιατί αυτό που βλέπω λίγο από έξω, αυτοί μιλάνε, αυτό σημαίνει ότι έχουν λίγο φόβο. Και εμείς δεν φοβάμαι τίποτα, εμείς πρέπει να πέσουμε μπάλα σκληρά, δυνατά και τίποτα άλλο. Ξέρουμε ότι εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολα.
δεν είμαστε σαν άλλες χώρες που έχουν K23, που έχουν β' ομάδα. K19 με πρώτη ομάδα έχει λίγο ένα παραπάνω σκάλα. Και είναι λίγο δύσκολα και τον καταλαβαίνουμε αυτό. Και ξέρουμε και πρώτη ομάδα έχει πολύ πίεση, πολύ άγχος, πρέπει να κερδίσουν κάθε Κυριακή. Και αυτό δεν είναι εύκολο να είμαστε πολύ κοντά. Και εμείς τον ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει, τα τελευταία χρόνια με την οικογένεια Σαββίδη και θα πάμε πολύ καλά και να βελτιώνουμε και άλλο, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ναι, έχει δίκιο, αλλά όλες οι μεγάλες ομάδες αγοράζουν παίκτες έτοιμο. Είναι το ίδιο την Ουρουγουάη, είναι το ίδιο την Αργεντινή, μεγάλες ομάδες. Δεν έχουν χρόνο για να περιμένουν ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό είναι δύσκολα, γιατί πρέπει να κερδίσει κάθε Κυριακή. Δεν αφήνουν ένα μικρό παιδί για να κάνει λάθος. Είναι δύσκολα. Και αυτό το ξέρουμε. Αλλά με τα παιδιά μιλάμε πολύ κάθε μέρα. Πρέπει να δουλεύουν. Το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει εδώ. Έχουν πολύ χρόνο για να παίξουν μπάλα. Είναι μικρά παιδιά και έχουν μέλλον. Ευτυχώς έχουν μέλλον. Και κάποια παιδιά μπορούν να πάνε δανεικοί. Και μετά μπορούν να γυρίσουν πίσω. Πάντα θα έχουν χρόνο. Αυτά δήλωσε ο Παύλος. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Εγώ τουλάχιστον το έχω πει ότι όλη αυτή η πρεμούρα στον Ολυμπιακό δείχνει φόβο, νομίζω. Καλά, εννοείται. Δείχνει άγχος, γιατί εντάξει. Μα σου λέμε το χάσουμε και δεν φέτος, μπορεί να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Θα συμφωνούσα αν ήταν εδώ το μάτς. Εκεί δεν θα φύγει. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός εύκολα. Σίγουρα έχουν περισσότερο άγχος. Ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού, πιστεύω εγώ, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, εννοείται. Δεν θα φάει το παραμύθι αν ο ΠΑΟΚ πάρει ένα διπλό η διαιτησία και πατούσε τη γραμμή του χορταριού στο πλάι και κάναμε το Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Δεν είναι συνηθισμένοι κιόλα αυτή σε αυτά. Τι είναι συνηθισμένοι. Να κερδίζουν με έβνοια δική του συνηθισμένη. Μα δεν κερδίζουν όμως εδώ και δύο χρόνια. Έχουν να κερδίζουν τον ΠΑΟΚ από την πτώση του Όσκαρ για δεύτερο ανδρικό ρόλο. Του Γκαρθία. Δεν έχουν άλλη νίκη. Πάντως να πω στον Παύλο ότι αν υπήρχε βάρο όταν έπαιζε με πρώτη αυτή τη φάση που δείχνουμε προχθές, δεν θα ήταν και τόσο καλά τα πράγματα. Πάλι. Ναι, φίλε, τι είναι, από τους βρώμικους παίκτες. Δεν ήταν βρώμικος ο Δυνατός. Κάνεις λάθος. Δεν ήταν βρώμικος ο Παύλος. Κάνεις λάθος. Πέφτει ο Όσκαρ τώρα για πρώτο ανδρικό ρόλο. Έπαιζε δυνατά. Ο Παύλο Γκαρσία πριν ρίξει τη γροθιά στο στομάχι του Ντιόγκο, ναι. Έχει φάει αγωνιά, φίλοι, έχουν σπάσει δύο δόντια του. Ναι. Έχουν σπάσει, δεν το λέω εντάξει. Ναι. Στο εκείνο το μάτς λες. Ο Παύλο Γκαρσία ήταν βρώμικος παίκτης σε όλη του την καριέρα. Στη Ρεάλ όταν ήταν. Ήταν δυνατός, Χρυσανθέ. Ουρουγουανός, εντάξει, έπαιζε αυτό. Όταν είναι δικός μας ο παίκτης είναι δυνατός. Όταν είναι τον άλλον είναι βρώμικος. Εντάξει, οκ. Όταν λέτε ότι δεν είναι βρώμικος παίκτης ο Παύλο Γκαρσία, ρε φίλε, άλλο, τι να κάνουμε. Δεν είναι βρώμικος, εσύ Χρυσανθέ. Εγώ λέω ότι είναι. Άλλο αυτό δρεπάνι, που κάνει στο Χαβίτο είναι δρεπάνι. Άλλο δρεπάνι και άλλο βρώμικος. Αυτό που κάνει στο Χαβίτο είναι δρεπάνι. Έχει διαφορά. Όπως βρώμικος, ένα βρώμικο παικτουάρι. Ο ναυτί. Ήταν βρώμικος. Πήγαινε και χτυπούσε με πολύ ωραίο τρόπο. Πολλές φορές χωρίς να τον παίρνουν και πρέφα, γιατί δεν υπήρχε και το βαρ. Πήγαινε και χτυπούσε. Βρώμικος παίκτης. Αυτό εννοώ βρώμικος. Ότι έκανε χτυπήματα που δεν έπρεπε να κάνει. Να σου πω ποιον θεωρώ βρώμικο από τον Πάουξ σήμερα. Οχ. Υπάρχει από τον Άρη. Κλείστε την εκπομπή. Όχι, ρε φίλε. Γιατί το μάτω θα πει. Το είπε μόνο σου. Όταν μιλούν η εκπομπή. Το είπε μόνο σου. Ναι, φίλε. Στον Άρη ήταν ο Γιουνές έτσι. Που έβαζε αγκώνε συνέχεια επίτηδες. Υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται στον Πάουξ να είστε τα αγγελάκια. Εξυγίανση θέλετε. Καλά, μιλάμε, δεν μιλάμε. Ο Παύλο Κοντέρα ήταν. Συσταγωγικά πιο βρώμικος από τον Παύλο Γκαρσία. Χτυπούσε τους αντιπάλους επιθετικούς σε κάθε. Στο ξεκίνημα του αγώνα κάτω χαμηλά. Δεν τα βλέπεις αυτά όμως. Το βλέπουμε εμείς. Τώρα με το βαρ θα τα βλέπω. Είναι ο Παύλο Γκαρσία. Ούτε εσείς τα βλέπατε. Τα είδατε μόλις πήγε στον Ολυμπιακό. Όχι. Μόλις σας πούλησε. Ναι. Απλώς όταν τον Παύλο
Τον Παύλο. Τον έφερε στάκα. Το λέμε και Παύλο. Παύλαρα. Ο Επαναστάτη. 10 χρόνια στην Ελλάδα. Έδωσε μπουνιά ο Επαναστάτη και είναι Επανάσταση. Αν τη δώσει ο Αριανό είναι αλυταρά. Ηχώ εγώ. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Που έδινε όλο την μπάλα δίπλα και τον βγάλαμε παιχταρά. Τιμή και δόξα. Όλο δίπλα, πασούλες δίπλα. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα. Σύνδεσμο. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Αυτά με τα τιμή και δόξα ξεσπιάζει τα λένε. Όντως. Όχι εμείς. Όχι εμείς. Και τα αποδοκιμάζουμε κιόλα. Θα συνδύαζε αυτά τα δύο μαζί. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Κι όμως τα άκρα. Τα άκρα πολλές φορές μοιάζουν. Και τα συνθήματα είναι ίδια και οι συμπεριφορές. Σίγουρα. Τι. Υπάρχει σύνδεση, υπάρχει. Ότι ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Πολύ καλό. Αυτή είναι η εκπομπή. Φιλέ. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρω. Πρέα το περιγράψω με ωραίο τρόπο. Πρέα το πεις. Πριν κλείσει η εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομποί. Λοιπόν, κάνουμε εκπομπή με τον Κώστα. Θύρα 955. Θύρα 955. Πριν από 20 χρόνια. Πρωί ήταν ένας κυριούλης ο οποίος έβγαινε πάντα σε εμάς το πρωί. Και έλεγε. Από εδώ, άριστα, από εκείνο, το τέτοιο κτλ. Και ενώ μιλάει 10 λεπτά στον αέρα, λέει. Και επίσης, Χρήστα, να σας ρωτήσω κάτι, λέει. Να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτήσω. Πρόεδρος ΕΠΑΕ, ποιος είναι. Πρόεδρος ΕΠΑΕ, λέμε εμείς, ο Βίκτορας Μητρόπουλος. Α, λέει, ωραία. Θα ήθελα να σημειώσω, Χρήσαμε και Κώστα, τότε λέει ότι ο Βίκτορας Μητρόπουλος ναι, και μένουμε εμείς εδώ και λέμε, φίλε, το είπε με έναν τρόπο όμως. Θα ήθελα να σας πω πολύ φυσιολογικό, ότι ο Βίκτορας Μητρόπουλος αν μιλάει επειδή τότε είχε γίνει κάτι για τον Άρη. Κάτι δεν άλλαξε μια ημερομηνία, κάτι τέτοιο. Είσαι χαλαρός. Αν τον ξέρεις, βγαίνει κάθε μέρα και μιλάει 10 λεπτά και δεν λέει τίποτα. Είναι σαν δύο κλεωμένοι τώρα που βγάζουν το απόγευμα. Παιδιά, τότε λέει και εγώ θέλω να πω, λέει ότι. Ποιος είναι λοιπόν στην ΕΠΑΕ, λέει ο Χρήστανθος. Ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Α, εντάξει, τότε λέει και εγώ θέλω να πω ότι ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Τι να προλάβει. Τι να προλάβει, ρε φίλε, να κάνει εκείνη τη στιγμή. Ναι, και τότε ήταν κόψτο να οτιδήποτε βρίζανε, βγαίνανε. Εμφύλιο τη Σόμπιζ. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Νόμιζα και για το Φλωρινιώτικο έτσι. Για τα κοστούμια. Η Αλεξάνδρα και η Παναγιώταρου και η Τζούλια Νόβα. Άντε πάλι. Το καλοκαίρι στην Μύκονο φωτογραφήθηκαν. Το είδαμε, ρε Χρήστα. Με τα αγόρια του. Το είδαμε, εντάξει. Το ένα αγόρι ήταν. Ήτανε φυσικά εφοπλιστές και οι δύο και τα λοιπά. Και ήτανε τα αγόρια τους 10 χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Ναι, δηλαδή, τα αγόρια τους. Και γενικότερα ήτανε μεγαλύτεροι. Τα αγόρια. Αλλά ήταν και πολύ μεγαλύτεροι από εμένα. Ακριβώς. Έτσι είναι. Εντάξει, υπάρχει ερώτηση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Χρήστανθε. Πότε ξεκίνησε η προπαγάνδα της Τουρκίας. Καλά, τώρα δεν έχουν, δεν έχουν να γεμίσουν τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω δύο νούμερα για τα εισιτήρια του Άρη από το 1 μέχρι το 14. Το 7 και το 14. Λοιπόν, περίμενε το 7. Τσιλογιανόπουλος Κώστας. Τσιλογιανόπουλος. Το κινητό σε 601. Ωραία. Και ο Στέλιος Δήμτσας. Ωραία. Το κινητό σε 709 είναι και ο φίλος που σε ρώτησε για τον Μαντζίνι. Ωραία. Και θα μας πει και ο Κώστας, θα πω εγώ δύο νούμερα, Κώστα. Ναι. Από το 1 μέχρι το. 434! Κάτσε ρε. Το 3720. Του Ηρακλής, τι λένε. Θα πω εγώ το 1 και το 7. Πάρε την οθόνη. Το 1 και το 7. Λοιπόν, μέχρι να πω τους χορηγούς. Το 1 είναι. Το 1 είπες και εσύ, ρε. Το 1 είναι ο Κουλέτας Ηλίας. Και πιο γρήγορο. Και το 2 είναι ο Μάκης Ιωαννίδης. Και ρετίζω στο φίλο μας. Ναι. Και το. Ποιο είπες το άλλο? Το Μάκης Ιωαννίδης. Το 7. Αριστοτέλης Χατζηβλάσιος. Ωραία. Λοιπόν. Θα συγκροτείτε και οι τέσσερις. Ο Ηλίας και ο Αριστοτέλης. Γυαλί. Και Παντελόν Ηλί. Γυαλί. Κούς Κωνσταντίνος. Μπράβο, Κώστα. Λοιπόν, αύριο πάλι το ραντεβού μας μέχρι να βρει ο Στέργιος στο νικητή. Λίγο μετά τις 12. Ναι. Περίμενε. Μίστερ Γκόλντ είναι μαζί μας. 62-85-86. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη με τον Μίστερ Γκόλντ να κάνει delivery πλέον όχι μόνο δυτικά αλλά και στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας επίσης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Το Καλογεράς. Με τρία καταστήματα, κυρίες και κύριοι, και προς Τούμπα μεριά υπάρχει το κατάστημα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27. Και στην παλαιά συμμαχική Ωραίο Κάστρου. Στην 19. Και 14ο χιλιόμετρο. Πολύ σωστά. Μουδανίων Θέρμης. Μουδανίων Θέρμης. Μουδανίων στη Θέρμη. Έτσι, ναι, ακριβώς. Και ό,τι καλογερά.gr. Ό,τι καλογερά.gr. Και ποιο είναι ο. Το Repair Store. Παίρνει το Opticon Express στο γυαλί. Όχι. Όχι, περίμενε. Για το γυαλί, για να μην έχουμε εκκρεμότητα. Ναι. Ένα νούμερο χρήσατε από το 1 μέχρι το. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Ναι.
να κάνει μια ανανέωση μέχρι το 10. Το 10. Το 10. Χατζηλαζάρου Γιώργος. Κινητός 112. Ωραία. Καλοφόρτα τα γυαλιά. Μπράβο Γιώργο. Θα και εσείς από τη Μαριλής. Πάμε. Φεύγουμε. Αύριο Black Friday. Ναι. Όχι όμως την ενημέρωση. Πώς θα ξατανάσεις. Είσαι έκοπη. Αύριο θα βγούμε μια φωτογραφία και θέλω να γράψει ένα έτσι ωραίο. Χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση. Ναι, αυτό είναι. Όχι εκτόσεις στην ενημέρωση. Χωρίς εκτός. Αύριο Black Friday, όχι όμως την Τρόικα. Θα είναι yellow black ή white and black. Blue white. Blue black θα είναι Κώστα. Ίντερ δηλαδή. Εμείς θέλουμε να είναι blue Saturday, ας είναι αύριο Black Friday. New black, ρε. Πώς? Ορίστε. Το new black. Πού να τα ξέρει ο Χρήστος Σταρέκ. Τώρα Χρήστο, μην τον βάζεις δύσκολα. Ναι. Blue, λοιπόν, να είστε καλά. Κωστής Θεσσαρός ακολουθεί. Ωραία. Ποιος αυτός. Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Σικάρες, ακού. Ναι, φοβερό. Ακού.